Αρχίζει. Ωραία φωνάρα. Αρχίζει Παπαδόπουλα. Αρχίζει Παπαδόπουλα. Παβαρότη. Αυτό, παιδιά, είχα καημό, το περίμενα το όλο το καλοκαίρι, το πω ειλικρινά. Ποιο. Αυτό το αρχίζει. Αρχίζει. Αλλά πώς ήθελα να το πω, ξέρετε. Είχα ένα στη γειτονιά φίλο. Πιτσιρικάδες, έχουμε χαθεί. Που ήταν ακόμη χώμα, Αλάνα. Αλάνα, κανονικά. Στο χώμα μπορεί να είναι και αυτός. Χτύπα ξύλο. Τι είπες, δε φίλε. Φιλήσε τα παιδιά, στο χώμα παίζατε. Χτύπα ξύλο. Πόσο μπορεί να είναι αυτός. 82, 85, 89. Ο οποίος έπεσε τρελή μπάλα. Άντε, ρε. Απίστευτη, αλανιάρικη μπάλα που λέγαμε. Αλυτάκος. Ο οποίος δεν μπορούσε να πει το ζήτα. Το έλεγε δέλτα. Ναι. Και τον βάζαμε μια ζωή να κάνει αυτό σε αρτήρια σέντρα και να το πει να φωνάξει στη γειτονιά, στο χώμα, εκεί στον τεπό. Που τώρα, όχι τώρα, εδώ και 30 χρόνια, 40 έχουν γίνει όλα τσιμέντο, έχουν γίνει, δεν βλέπονται. Και το έλεγε, αρχίζει, αλλά το ζήταμε δέλτα και ξαπλώναμε κάτω κανονικά. Αρχίδι, έτσι. Ναι, να. Και το ζήτα δέλτα, ρε φίλε. Ναι, τι έκανε κάτι. Βγήκε μια λέξη. Όχι, να δει κάθε επειδή θα τραβά κάθε πρωί. Α ρε, ασλαμά τώρα. Από Τζαλτίδη. Άντε τραβά το δομική ταριά, όμω το λε αυτό με τα κουλούρια τώρα πάλι. Έτσι με κάνει. Τον Ουζουνιά τον προσβάλλει. Πώ τον έπεισε. Τον Ουζουνιά τον εντάξει, τώρα, κουλούρια. Οπότε θέλω να το πω αυτό. Να είναι καλά. Θυμάμαι το επίθετό του. Όχι το όνομα. Το επίθετό του. Τώρα δεν το λέω για ευνόητου λόγου. Μήπω το παιδί νομίζει ότι τίποτα. Γιατί. Από κο αρχίζει το επίθετό του. Από κάπα. Κολομπούρδα. Όχι, όχι. Κολομπούρδα είναι νομίζω από. Κολομπούρδα με ωμέγα δεν γράφει. Με ωμέγα, ναι. Κο δεν είπε, δεν διευκρινίζει, δεν είπε κο, όμικρον, κο, ωμέγα. Κο, όμικρον. Κάπα όμικρον. Κάπα όμικρον. Κάπα όμικρον. Αδέρφια, καλημέρα. Σωστό, γιατί ξέρει να μιλά ελληνικά. Πήγε πάλι να μα την πει, κατάλαβε. Είναι η εκπομπή. Σαν εδώ, έχω ένα γράμμα το δίπλα, κατάλαβε. Αυτό ήθελα να πει, ασλαμά. Σωτό. Όχι, καθόλου. Είναι η εκπομπή με τα λάτια και με τα λάδια. Με έκτακτη συμμετοχή σήμερα. Όχι, αλλιώ λέγεται η εκπομπή. Ένα τσιγάρο δρόμο από τον Βαθύλακο. Ένα πακέτο δρόμος. Με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Με Σωτήρη Δασκαλάκη. Ένα κόμπρινο Παρασκευής. Να κάνει τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Επικοινωνία μαζί μας στο παρόν. Μόνο SMS-ική, FM και ενώ μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Θα ξέρουμε σε λίγο αν δώσουμε εισιτήρια για κάποιο από τα δύο επόμενα ποδοσφαιρικά. Πέντε εισιτήρια για ποιο δίνουμε, Σωτό? Δίνουμε. Ναι, πέντε εισιτήρια, ναι. Α, ναι, τελικά. Ναι, ναι, τώρα που έκανε. Νόμιζα με Μούτζον η τέτοια η Μάρκελ απ' έξω. Με Μπενφίκα. Κοροϊδεύει. Πάω Μπενφίκα. Πέντε εισιτήρια. Δεν του πάτε δύο και τρία. Τι δύο και τρία. Δύο σήμερα, τρία αύριο. Η τρία τη Δευτέρα. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Ναι, τι λέω, τρία σήμερα και δύο τη Δευτέρα. Όχι, όχι, πάμε. Πάμε. Α, γιατί εντάξει, έχουμε πάμε. Παναγιώτη πολλά και θεματάκια και για σένα κωδικοποιημένο. Άντε, ρε. Παναγιώτη, κάνει μια παλικαριά, ρε φίλε. Άνοιξε το σιρτάρι μα. Το σιρτάρι μα, παλικάρι μου. Και εκεί πατάς το 7, ρε φίλε. Τι ανοίγεις και δεν. Κοντά, πολύ κοντά πάτησε το. Πολύ κοντά. Τρόικα. Δεις τρόικα, ταφρό, όμικρον. Τρόικα, μπράβο, είσαι γατόνι, φέρτα, θα μας κυνηγήσουν. Είσαι γατόνι, είσαι μοναδικό, είσαι παλικαράς. Μπράβο, είσαι αδυνάτησες, ε. Ορίστε, λοιπόν, σε παραδέχομαι. Ορίστε, κύριε. Είσαι μοναδικός. Είσαι μοναδικός. Λοιπόν, πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Αν δεν έχουμε. ΠΑΟΚ Σπουργίτη. Αν δεν έχουμε 200 μηνύματα, για μένα κλείνει ο Λίμπερο. Ναι, πλέον ναι. Ναι. Όπως και κλείνει ο ΠΑΟΚ φέτος, αν δεν πάρει πρωτάθλημα. Μετά το χθεσινό, έτριβα τα χέρια. Κλείνει. Μου. Κλείνει ο ΠΑΟΚ. Αν δεν πάρει πρωτάθλημα φέτος, το βασικό θέμα της εκπομπής σήμερα είναι αυτό. Αυτό, ναι. Αν δεν πάρει πρωτάθλημα, εγώ αν ήμουν. Σε όσους το είπα, συμφώνησα. Έτρεμα όταν κέρδισε πέναλτι Μπέρλι. Όχι, λέω, μη γίνει. Πέναλτι, ναι. Κέρδισε. Δεν ισοφάρισε με πέναλτι. Κταρά, Chris Wood, ο Νεοζηλανδός. Ναι, ναι. Για τον οποίο δουλειάζω εδώ και χρόνια. Έτσι. Έτρεμα. Πρώην Leeds United. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα και 2 γυαλιά, 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Δεν υπάρχουν χαμένοι όσοι συμμετέχουν, ακόμη και αυτοί που συμμετέχουν μόνο για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ, καβατζώνουν δωρεπιταγή των Opticon Express αξίας 50 ευρώ, την οποία θα εξαργυρώσουν στην γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οπτικών. Αντώνης, the master of όρασης, Δημητριάδης, έχει τρελαθεί καθώς πλησιάζει ο επαναληπτικός με την Μπενφίκα και χαρίζει αβέρτα γυαλιά ηλίου εισαγωγής. Οπότε, τι κάνεις εσύ, ταλέπορε ακροατή, ταλέπορη ακροάτησα. Πληκτρολογείς το κινητό σου FM, αφήνεις κενό, γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, δίπλα οπωσδήποτε ΠΑΟΚ. Θαρώ πως είναι ακροάτρια. Δεν μπαίνει με κλήρωση,
Δεν μπαίνει στην κλήρωση αν δεν γράφει τίποτα δίπλα, ούτε για γυαλιά ούτε για ΠΑΟΚ. Γράφει γυαλιά αν θε γυαλιά και γράφει ΠΑΟΚ και γυαλιά αν θε να μπει και για τα δύο. Έτσι. Και το αποστέλει αυτό στο 54-526. Επαναλαμβάνουμε, 54-526. 12 παρά 1 πρώτο λεπτό θα γίνει κλήρωση. Καλή τύχη, καλό καλοκαίρι, τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Λοιπόν, κάνουμε μια μεγάλη μαγιά, αφαιρούμε το ένα γυαλί, το αφαιρούμε, δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κανονικά, χωρίς διεκουίζ Παναγιώτη. Ναι. Και επειδή έχουν διαμαρτυρηθεί τελευταία Κροάτριες και χθες με σταμάτησε μια κυρία στο σούπερ μάρκετ και έχει λίγο δίκιο. Εσένα, επειδή βάζω τελευταία κουιζάκια πολύ ποδοσφαιρικά και λέει μας αφήνεις εμάς απόξω. Καλημέρα Κρίς. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα. Έλα, να είσαι καλά Χρήστο, καλή δουλειά παλικάρι μου, καλή δουλειά. Λοιπόν, προσέξτε, το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου θα το δώσουμε με κουιζάκι. Οπα. Με κουιζάκι. Δυσκολούτσικο το κάνεις. Ποια επώνυμη Ελληνίδα τις τελευταίες μέρες εμφανίστηκε όχι με ξανθό μαλλί όπως την είχαμε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη μέρα που την ξέρουμε βασικά, εμφανίστηκε με κόκκινο μαλλί από τις διακοπές της σε νησί του Ιωνίου και συζητήθηκε πάρα πολύ η αλλαγή της αυτή θετικά. Επώνυμη Ελληνίδα με κόκκινο μαλλί. Η Μαντό, ρε. Αυτή, Μαντό Γασπεράτου. Παντρεύεται, μου τα είπε η τέτοια σε λίγο. Ποια σου είπε? Η Αναστασία μου τα είπε. Ναι. Παντρεύεται τώρα το Σεπτέμβριο. Ναι. Ναι, και παίρνει ένα, λέει, όχι από τον χώρο των καλλιτεχνών και τέτοια. Προφανώς επιχειρηματίας. Δεν είναι επώνυμος. Το μπόδε στυλ. Δηλαδή, σαν να εκτελεί αράουτ. Σαν να εκτελεί πλάγιο. Δεν σου λέει και όλα στη τηλεόραση. Θα τα λαθούμε. Αγγλικό στίχο είχε, λέει. Στα τραγούδια του. Αλλά επειδή ήρθε στην Ελλάδα, το έκανε. Α, είχε εκεί που ήταν. Ωραία, Παναγιώτη. Στα κάτω, ρε. Τσεκαρέτο. Μαρκαρέτο, παλικάρι μου. Καλημερίζουμε τον φίλο το Σαράντο που μπαίνει και για ΠΑΟ και για γυαλιά και μας λέει έτσι θέλουμε, απαιτούμε τέτοια ευγένεια. Καλημέρα, παιδιά. Μπράβο, ρε Σαράντο. Α, πολύ καλό. Και να είστε γατόνια. Μπαίνει για ΠΑΟ, έτσι. Ναι. Βάλε και γυαλιά, ρε Μπούφο. Ο άλλο μου λέει έχω φίλε, γι' αυτό σ' άκουσα που το λε. Έχω εγώ. Κάτσε, ρε φίλε. Άμα σου θέλει ζευγάρι ακόμη. Κάτσε. Αν πω εγώ, μηχανάκι. Άλλο ένα ευγενικό ΠΑΟΚτζή, ε. Ναι. 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 Βέβαια. Αποστόλη μέσα. Εισιτήριο ΠΑΟΚ. Καλημέρα, παιδιά. Μπράβο. Αν θέλετε, μπορείτε να γράφετε ΠΑΟΚ Σπουργίτη ή ΠΑΟΚ Κοτσίφι. Μπαίνετε κανονικά στην κλήρωση. Παιδιά, ναι. Αν δεν έχουμε σήμερα 200 μηνύματα, για ΠΑΟΚ Μπενφίκα δίνουμε. Όχι για ΠΑΟΚ Αστέρα, για ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Ανάσα μου! Εσύ τώρα κινέζει. Θα κάνω μπλουζάκι καράτε εκεί τη Super 3. Ναι, φίλε. Πάμε Μπενφίκα. Για μια χούφτα. Για μια χούφτα γεν. Wang, ρε. Τι γεν, ρε. Wang. Wang. Μου επιτρέπεις. Ναούτικα. Μου επιτρέπεις. Τι. Σήμερα είσαι όμορφα ντυμένος από πάνω από κάτω. Ωραία, τι γίνεται. Πάω πόλο, πόλο, σκούρο μπλε. Under Armour, το είδα. Εξαιρετικό είναι το είδα. Ο νομικός. Αυτές είναι από τον Άρη Κούτρα στα καλά χρόνια. Σωμών. Ρίξτε του μία, σε παρακαλώ, ρε Χρυσάδο. Ωραίος. Μαύρο μποξεράκι φοράς. Ανώνυμο, λαϊκή βέβαια, αλλά καλό. Ανώνυμο, λαϊκή βέβαια. Τι είναι ο όμορφο, Λίτλ. Ανώνυμο, λαϊκή βέβαια. Ωραία μαύρα αντίτα. Και το καλτσάκι εκεί που πρέπει. Σήμερα ναι, σήμερα σε χαίρομαι. Σήμερα να βγω έξω μαζί σου, ναι. Όντως με τα καλτσάκια, φίλε, αυτό είναι μεγάλο θέμα, ξέρεις. Πώς δεν το έχεις κάνει. Μα είχε έρθει άλλες φορές. Το καλτσάκι πρέπει να προεξέχει ίσα ίσα ένα εκατοστό. Πολλές φορές το αγνώ το καλτσάκι το καλό, όπως λες. Καλά, και εμένα με βολεύει να έρθω με το ένα απ' έξω. Ναι. Δεν έρχομαι έτσι. Δεν προσβάλλουν τα ήθη το γεγονός ότι φοράω με σηκωμένο καλτσάκι. Ναι. Η Μαντό αυτή είναι επιλογή του Ιβάν. Τι? Είναι προσωπική επιλογή του Ιβάν, έτσι όχι, λένε. Έτσι λένε. Ποιο Γιωργάκη καλέ. Σε φτιάξει καλά ο Γιωργάκη, περίμενε εσύ. Α, τώρα το μέσα σήμερα. Σε φτιάξει καλά. Σε φτιάξει. Τι γίνεται όταν έρχονται στην Chinatown. Εδώ. Δεν μου λε. Μπορεί ο Ρώσο να πάει Chinatown. Δεν μου λε, θα ανοίξετε και Super 3 εδώ στου Απφού. Ο
Super 3, εμείς που ανοίγουμε, φίλε, δεν μας το έχει δώσει. Εδώ στα δικαστήρια απέναντι. Δεν μας το έχει δώσει ο Δήμος Κούτρα, το κύριο, το πλερό, Super 3. Δεν μου λες να ανοίξει εδώ πέρα, στους αφούς, στα δικαστήρια απέναντι, έτσι, στο πλακόστο. Αχ, και φοράς ωραία κολό. Σήμερα είσαι. Όχι, ποιο ηλίας είναι αυτό. Σήμερα είσαι. Αν ήμουν η Κατερίνα, Κατερίνα, καλημέρα, θα ανησυχούσα. Λευτέρη, καλημέρα. Βλέπω πολλούς σήμερα, πάω γυαλιά. Ειρήνη, καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Αυτός ποιος ηλίας είναι. Καλημέρα. Για μια στιγμή νόμιζα ότι γύρισα 7 χρόνια πίσω. Α, καλημέρα. Για μια στιγμή νόμιζα ότι γύρισα 7 χρόνια πίσω. Καλή εκπομπή να έχετε, λέει ο Ηλίας, και εκεί κόβεται. Δεν υπάρχει τελεία. Ηλία, αν υπάρχει συνέχεια, στείλ την. 256, να είσαι καλά. Επειδή μας άκουσε. Ναι. Χα! Έχουμε εδώ, τα πούμε. Έχουμε πράγμα. Σε λίγο θα φύγει. Ναι, ναι, θέλω ανάλυση, ναι. Παπαδόπουλα. Τι ανάλυση? Super League. Άστο, δεν θες ανάλυση. Τίποτα. Το βασικό θέμα για σήμερα. Ναι. Subject. Συμφώνησαν μαζί μου, ναι. Σε όσους παοξίδες το είπα. Ναι. Αν δεν το πάρει φέτος το πρωτάθλημα, το κλείνει ο σύλλογος. Για μένα κλείνει. Αν μου παοξίδες έλεγα κλείσει το σύλλογο, κλείστον. Να λέμε, ήταν κάποτε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, τελειώσαμε επικά. Συμφώνησαν μαζί μου όλοι. Άρα κλείνει ο ΠΑΟΚ φέτος. Τέλος. Εδώ. Βάλω από κάτω. Και ημερομηνία. Εδώ από κάτω. Γράψε. Θα το κρατήσω αυτό. Τέλη Μαΐου θα το έχω αυτό. Και αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι, και αποκλειστούμε τους ομίλους του Τσουλού, μην τους βρούμε μπροστά μας το UEFA, φίλε. Εκεί θα είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα. Πάρει το πρωτάθλημα και θα του αποκλείσει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ του 16 στους 8. Και θα παίζει Champions League, αν μπερδεύεσαι. Ναι, όχι, θα αποκλειστεί από τους ομίλους του Champions League, αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Και όπως... Από τη όχι, λέω, αν γίνει το θαύμα, αν γίνει το σόκρεπε, το σοκαριστικό και αποκλειστώ από τους ομίλους του Champions League εγώ μετά και πάω στο UEFA, αυτό λέω. Ναι. Τι? Τι. Και όπως είπε και ο φίλος, όπως είπε ο φίλος ο Νίκος Ερακλειδέας, αν θες πες το λέει αυτό αύριο, το είπε και στο Δάμονα, αν ο Ολυμπιακός περάσει ομίλους Europa League, έτσι μετά το 3-1 το χθεσινό, αν περάσει, και ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Μπενφίκα, παίξει ο μίλος του Europa League φυσικά. Ναι, ναι. Στην χειρότερη του χρονιά ο Ολυμπιακός, στην καλύτερη του ο ΠΑΟΚ, ναι, παίζουν στην ίδια διοργάνωση. Άσερε τα άσερα σλαμά τώρα. Άκου τώρα η λογική. Το ξέρεις τον Νίκο. Ναι, το ξέρω. Πρώην συνάδελφος. Δεν το ξέρω, θα πρέπει να συμφωνήσω. Πρώην συνάδελφός σου. Στα... Ο δύο πρωταθλήματα θα παίξει με το 47 και συγκρίνεις. Ο δύο με το 47 και συγκρίνεις. Είναι σαν να συγκρίνεις τον Άρη με τον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ, φίλε. Το 21 με το 7. Α, το 21 αυτό το. Δεν μου λες. Εσύ συγκρίνεις με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ? Έχω 21. Έχω 21. Έχει 156. Όχι, δεν έχει 156. Έχει τους διπλούς. Έχει τα διπλά. Μόνο διπλά. 40-21. Μόνο στα κύπελα είναι διπλά. Μόνο στα κύπελα είναι διπλά, ρε φίλε. Φαντάζομαι σε τίτλους, ρε φίλε. 47! Σωτήρι! Η ενηλικίωση. Τι έγινε? Φανταστική εκπομπή. Ζηλεύεις. Θα ήθελα να μου μέλος αυτής. Εγώ ξέρω όποτε κατεβαίνεις Νότια Ελλάδα, όποτε κατεβαίνεις από τη Λάρισα και κάτω και συστήνεσαι σε κάποιον και σου λέει από πού είσαι, Φιλαράκη, από το Θεσσαλονίκη, δεν σου λέει ποτέ Ηρακλής ή Άρισε, πάω σου λέει. Γιατί ρε φίλε. Τα τελευταία 3 χρόνια. Σε αυτό έχει δίκιο. Φίλε. Εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ ζωή μου, δεν κρατώ να σου μιλάω. Γιατί η προπαγάνδα του Μπούζα. Ποια προπαγάνδα, ρε. Α, προπαγάνδα. Ναι, τι να κάνουμε. Καλά, καλά, καλά. Κανάλι πιλότο. Ναι, βρε, ναι, βρε. Ναι, βρε. Ναι, βρε. Ναι, βρε. Ναι, βρε. Ναι, βρε. Περίμενε. Περίμενε. Είμαι στο πλοίο, ναι. Κατεβαίνω για διακοπές. Βλέπω το, έχουμε πέσει, δεν κατάλαβα το κανάλι. Έπεσε. Είναι μετά το. Αφού δαγκώθηκες που γνώρισες δύο και κερατσινιώτες παοξίδες. Ναι, χρήσατε. Γέννημα θέμα από κάτω. Βλέπω. Γρηγόρη Ατρίδη. Λέω κάτι στον καφέ, κάτι έχω, λέω κάτι πάθα. Μου λέει. Τον Ατρίδη πήρε στο ε. Τον Ατρίδη λέει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη απόψε. Λέω τι είναι αυτό. Στο ε. Ο δικός μας δηλαδή ο Παπαδόπουλος, επειδή είναι ο πιο ωραίος ο Ατρίδης. Με το Φουρτιώτη μαζί. Ο Βασίλης λέει βάλε μας για κλήρωση να έρθαμε τον γιο μου από Βέρεια. Καλημερίζουμε την επαρχία που στηρίζει τον ΠΑΟΚ. Γνωστό αυτό εδώ και χρόνια. Ναι. Πέντε εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Εντάξει, και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου χωρίς quiz, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με quiz στον πρώτο ή στην πρώτη που θα απαντήσει ποια επώνυμη Ελληνίδα. Την ξέρουν όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες. Έτσι, εμφανίστηκε, ανεβήκαν φωτογραφίες της τώρα τελευταίες δύο μέρες από τις διακοπές της με τον σύζυγό της, κοκκινομάλα, μετά από 40 χρόνια που την ξέρουμε ως ξανθιά και συμπαθέστατη. Και απέσπασε, λέει, πολύ θετικά σχόλια το νέο της κόκκινο χρώμα στα μαλλιά. Στον πρώτο ή στην πρώτη που θα απαντήσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express.
5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα και ένα ζευγάρι γυαλιά κλήρωση Opticon Express, ζευγάρι γυαλιά ηλίου χωρίς quiz. FM και ενόρμα τεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή γυαλιά. Ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Μαζεύουμε ένα-δυο θεματάκια κωδικοποιημένα, το ένα το βάλαμε. Είχε πολύ κόσμο χθες, Καραϊσκάκη. Σχεδόν γεμάτο. Ατμόσφαιρα. Σχεδόν γεμάτο, πολύ καλή ατμόσφαιρα. Mm. Πολύ ωραία παρουσία των Άγγλων, πάνω δεξιά εκεί στο πέταλο. Ναι. Αλητεία του σκηνοθέτη, τους έδειξε δύο μόνο φορές. Ναι. Τις έχω σημειωμένες. Την μία για περίπου 3 δευτερόλεπτα στον πανηγυρισμό του γκολ της ισοφάρισης του Chris Wood. Ναι. Για περίπου 3 δεύτερα. Και την μία γύρω στο 80-82 σε μία αλλαγή που γίνεται. Ίσα-ίσα, Και μετά εντελώς τελείως με την λήξη του αγώνα. Και για να κλείσουμε το κεφάλι του σκηνοθέτη που το έχω σημειωμένο, ρε σκηνοθέτη, θα αρρωστήσω. Όταν αρχίζει τα ρε. Μιλάει, κάνει, παίρνει δηλώσεις, όχι σύνδεση τύπου, μετά τον αγώνα, από τον Πέτρο Μαρτίνς, ναι, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι. Και μιλάει και αναλύει και μιλάει ο άνθρωπος για περίπου 4 λεπτά. Ναι. Δεν του κάνεις, δεν δείχνεις πλάνο ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και δείχνεις, ενώ μιλάει. Και δείχνεις φάσεις από τον αγώνα. Ναι. Δείξε, καλό είναι αυτό. Ναι. Πιο σημαντικές είναι αυτές. Κάποιος που δεν είδε μπαίνει να δει τι έγινε. Αλλά σωστό. Πέτα δύο-τρεις πινέλιες. Αλλά ναι. Ρίξε, δείξε δύο-τρεις φορές. Κάποιος που μπήκε κινδυνός, λέει ποιος μιλάει. Που μιλάει, ναι, να δει να καταλάβει. Ναι, έχεις δίκιο, απόλυτο. Αλλά κυρίως, ναι, για ποιον λόγο, να δω τι. Τι. Για να δω τι, Παπαδόπουλα. Τι. Μιλάει ο coach ο Πορτογάλος του Ολυμπιακού. Ναι. Τι με καίει να δω, Παπαδόπουλα. Η σαβούρα δίπλα. Πάρε κι άλλη. Θέλω να δω Μαρίνα Τσάλη μαυρισμένη. Αυτό λέω, ρε Σλάβα, δεν το πιάσες. Που ο ΠΑΟΚ ούτε στον ύπνο του. Ναι, το, αυτό μας και εμάς. Τρώμε τα νύχια μας το βράδυ. Λέμε, τέτοια δεν έχουμε γυναίκα. Μαρίνα, Μαρίνα. Θέλω Μαρίνα. Να δω Μαρίνα Τσάλη μαυρισμένη. Ναι, ναι, ναι. Βιντεάκι, σου δώσε, ξέρω, την οποία πέρα. Την είδαμε μετά, ευτυχώς. Ναι, ναι. Κούκλα. Right. Καλημερίζουμε Μαρίνα Τσάλη. Καλή σεζόν να έχει. Καλό καλοκαίρι. Υπέροχο χρώμα. Ελαφρώς καμένη στο πρόσωπο, σαν να μην πρόσεξε πολύ. Δεν ξέρω τι κρέμα προστασίας έβαλε. Άκου τι λέει, ρε. Και με εμφανώς ταλαιπωρημένο μαλλί. Oh. Από το φετινό καλοκαίρι. Ναι. Καλημερίζουμε που λένε τις εκπομπές. Όταν εννοείς ταλαιπωρημένο μαλλί, πώς το εννοείς, ρε φίλε? Σπασμένο. Μήπως θες να πεις το ανέμελο, μη περιποιημένο. Όχι, 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 όχι. Από το καλοκαίρι, λίγο φαίνεται το ταλαιπωρημένο μαλλί. Τώρα δεν είμαι και αισθητικός να στο εξηγήσω. Εντάξει, κάτι που δεν βλέπω εσένα τα τελευταία 19 χρόνια. Ναι, ναι. Μπράβο. Σωστά. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ρε σκηνοθέτη, έλεος. Ναι. Έλεος. Και μιλάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Περιγραφή ποιος έκανε? Περιγραφή Άγγελος Στυλιάδης. Το πήρα, το πήρα. Ξύπνησε ο Έλληνας μέσα του. Γιατί? Ξύπνησε ο Έλληνας μέσα του. Oh, oh. Ρεπορτάζ Τάσος Μπαϊρακτάρης για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Καραξύπνησε ο Έλληνας μέσα του. Ναι. Μπαϊρακτάρη, αυτό είναι αντρίκιο ποδόσφαιρο. Α, τι έλεγε? Αυτό είναι αντρίκιο ποδόσφαιρο. Χίλια μπράβο στην Μπέρνλι. Θα το έλεγα και με τον ΠΑΟΚ αν έπαιζε. Ναι. Το λέω και τώρα. Και με τον Ηρακλή αν έπαιζε. Με τους βασικούς ήρθαν αυτοί. Όλοι, ναι, όλοι. Όλοι, όλοι, κανονικά όλοι. Όλοι. Και οι διεθνείς τους όλοι κανονικά. Ναι. Κανονικά. Και Διονύσης Τρούμπος από τον πάγκο της Μπέρνλι. Καλά, αυτό τώρα να ξυπνούσε και πολύ ο Έλληνας μέσα του. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Χίλια μπράβο στην Μπέρνλι που μας θύμισε ότι υπάρχει ακόμη αυτό το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Το ντόμπρο, το αντρίκιο, το ξυλίσιο που έπαιζε για παράδειγμα ο Αρίσταρχος ο Φουντουκίδης. Mm. Ατελείωτο ξύλο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο μία ώρα πασούλες γύρω από την περιοχή και τσουκουτσούκ και ποτζεριές τα κουνάκια. Και σε ιδανικές συνθήκες, χωρίς βροχή, κλειστά γήπεδα κτλ. Μπράβο. Χίλια μπράβο στην Μπέρνλι που μας θύμισε ότι υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο. Ναι. Το πέναλτι που ζητάει ο Ολυμπιακός. Μοιάζει να είναι, δεν είναι το πρώτο του Long με τον Ποντένσε. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Long είναι 1,95. Ο Ποντένσε μπροστά του είναι μπρελόκ. Και φυσικά θα πέσει στο τζαρτζάρισμα. Έτσι. Δεν είναι. Άλλα έλεγες όμως εκείνο το Άρης Παναθηναϊκός. Συγγνώμη από τους Ολυμπιακούς, αλλά δεν είναι το πέναλτι αυτό. Που κέρδισε ο Παναθηναϊκός πέναλτι του Χαριλάου. Και προς Θεού δεν είναι ούτε το δεύτερο που ζητάει ο Ολυμπιακός. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Steven Ward βάζει το χέρι του στην πλάτη από πίσω και το κολλάει κιόλας ο άνθρωπος. Oh. Συγγνώμη, τι άλλο να το κάνει το χεράκι του? Πού να το βάλει? Να το βάλει πού? Το πάει από πίσω και το κολλάει κιόλας. Καλέ μου Άγγελε Στυλιάδη, πού να το πάει το χέρι του ο άνθρωπος? Από πίσω και το κολλάει. Μάλιστα. Έτσι. Μοιάζει να είναι, καλέ μου Λάζαρε, μαζί σου, εγώ σε άλλα μαζί σου είμαι. Καλέ μου Λάζαρε,
Αυτό δεν είναι πέναλτι. Πάντα υπήρχε αυτό στις περιγραφές με ελληνικό ομάδο. Ναι. Πάντα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει. Δεν μπορείτε να αλλάξετε. Τώρα, το πέναλτι που δίνει στους Άγγλους. Ναι. Τραβηγμένο. Είναι λίγο τραβηγμένο. Που έγινε μπροστά στην 7. Είναι, ναι, αλλά δίνεται. Ναι. Το έκανε... και βλακεία του Καμαρά που πάει με τέτοιο τρόπο πάνω στο θηρίο. Που έχει ήδη καλύψει την μπάλα. Στον Chris Wood. Για τον οποίο μιλάω εδώ και περίπου 5 χρόνια. Για, το, για, το, για τον αλήτη, για τον πέναλτι που έδωσε στον Μπενφίκα Πάουκ. Πες τίποτα. Απαράδεκτο. Ναι. Γιατί υπάρχει. Βγήκε ο Κυρκώστας από την Κατερίνη και του βάλει ο γιο. Στο ξεκίνημα τι είπα. Ναι. Δεν αντέχει κριτική. Πώς από μια κάμερα λέει το είδα με το γιο του και λέει ότι είναι πέναλτι. Βρες μου αυτή την κάμερα, ρε. Α, θέλω. Τον πού υπάρχει αυτή η κάμερα. Τον πού υπάρχει αυτή η κάμερα. Κύριε Κώστα, θέλω να το δω ξανά. Αλλά να σου πω, ρε κύριε Κώστα. Το είδα. Το ξαναείδα. Άμα είναι να το δω. Ποιο τον γκολ. Α, ναι, του Βαρέλα, ναι, δεν ναι, 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 ναι. Ο πονηρός, μας βγήκε, ναι. Κατάλαβες. Ο κύριος Κώστας, ναι, ο οποίος δηλώνει παδός του Πιερικού, απλά φύλαθος της ΑΕΚ. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά. Αυτά. Έχουμε κι άλλα θεματάκια. Ξεκινάει πρωτάθλημα. Το βασικό είναι. Πανετολικός Ατρόμητος πρώτο μάτς. Ναι. Αύριο. Αύριο, ναι, ναι. Με διαιτή Γεροκομίνη. Παναγιώτη, ποιο νέο κλασικό κτίριο πήρε φωτιά το πρωί. Από τη μυρωδιά ξύπνησα. Χαμός πυροσβεστικές, έγινε χαμός. Δεν είδα σε εμάς ανατολικά. Νωρίς. Πονάει η καρδιά μου χωρίς καν να μάθω και να δω. Ελπίζω η ζημιά να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. 6 ώρα το πρωί. Οι κάτοικοι, λέει, οι γείτονες άκουσαν γκαζάκια να εκρήγνυνται. Η Θεσσαλονίκη έχει μείνει όλο κι όλο. Με καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά νεοκλασικά. Θα τα πάρει ο Ιβάν. Όποια απώλεια, η παραμικρή απώλεια είναι. Πόπο τι γίνεται. Πόπο τι γίνεται. Μιλάμε ότι πέφτει τελείω το ξύλο. Όμως. Σοκράτη, Τάνια. Ναι. Τι έχει πει χωρίς να πάρουν τίποτα. Και είναι από το ίδιο κινητό. Οι άνθρωποι προφανώς είναι φίλοι, ζευγάρι, δεν ξέρω τι, αδέρφια, δεν ξέρω τι. Φίλε Σοκράτη και φίλη Τάνια, δεν έχει βγει για το τι θέλετε. Να σας βάλουμε τώρα για ΠΑΟΚ. Προφανώς. 363. Τάνια και Σοκράτη. Στείλτε έστω ένας από τους δύο, εκτός αν θέλετε για γυαλιά. Αν είναι για ΠΑΟΚ, μη στείλετε. Αν είναι για γυαλιά, στείλτε πάλι με τη λέξη γυαλιά. Εδώ είμαστε, Παρασκευή σήμερα, 24 Αυγούστου 2018. Μεγάλη γιορτή, πολύ μεγάλη γιορτή. Τι έχει σήμερα? Κοσμά του Ετωλού. Α, Κοσμάς. Έτσι. Βέβαια. Και ευτυχούς ιερομάρτυρος, Τατίων, Κύρας και Ούαν. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Αν έχουμε κάποιον εδώ πέρα, θα ήταν καλό να μας κεράσει. Ούαν. Στην επιχείρηση. Είπες Ούαν. Ναι, έχει κάτι διάφορα, μωρέ. Έχει εβραϊκά, έχει διάφορα, ναι, ας πούμε. Αν δεν ξέρω αν έχουμε δίπλα στην ΑΡΞ ή εδώ σε εμάς στο Λίμπερ, εδώ ξεχνάω κανέναν Κοσμά. Τρέχουν οι διαγωνισμοί. 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Τετάρτη, στάδιο Τούμπας, 10 ακριβώς. Τετάρτη, στάδιο Τούμπας, 10 ακριβώς. 5 εισιτήρια από τον Λίμπερο και την εκπομπή με λάδια και αλάτια. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express χωρίς quiz. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express στον πρώτο ή στην πρώτη που θα απαντήσει σωστά. Ποια είναι η επώνυμη Ελληνίδα που εδώ και περίπου 2 μέρες εμφανίστηκαν φωτογραφίες, κυκλοφόρησαν και σε εφημερίδες και σε sites ως κοκκινομάλα, με κατακόκκινο μαλλί, ενώ την γνωρίζαμε όλοι ως ξανθιά τα τελευταία 40 χρόνια. Να πω ότι... Αλλά πάρουν τη σειρά, Παναγιώτη, το είδα. Ναι, όχι, δεν είναι αυτή. Περίμενε λίγο. Παναγιώτη, βγάλε. Αλλά μήπως τον μπερδεύει, ρε φίλε. Βγάλε το automatic. Καμία σχέση, όχι. Μια χαρά, εσύ μην το μπερδεύει. Μια χαρά είναι. Καλά. Εκεί, μην εκεί λιγάκι. Ορίστε. Μην εκεί. Θες να διαβάσει λιγάκι το μήνυμα τη ελευθερία τη 048 που μπαίνει για ΠΑΟΚ μετά το είμαι. Εδώ. Α, ναι. Και θα ήθελα να πάμε με τον γιο μου από Βέρεια. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε, να βρεθούμε στην αγαπημένη μας ομάδα. Η 048. Είμαι μονογονέας. Μας συγκινεί. Ελευθερία, μας συγκινείς. Καλή τύχη στην κλήρωση. Βλέπαμε τη Βέρεια, ο άλλος να έρθει με τον γιο μου. Τι, στη Βέρεια. Δράματα. Γονικά δράματα. Να σε καλά, Ελευθερία. Να σε καλά. Μπαίνεις και για γυαλιά. Τώρα Παναγιώτη, ανέβα λιγάκι, παλικάρι μου. Να δούμε, να μην φεύγουν τα μηνύματα. Μήπως η τάδε, Μάριε, καλημέρα. Όχι, δεν είναι η τάδε. Και το στέλνει κι άλλοι. Γι' αυτό σου η λέω, τάδε, μπερδεύει λίγο. Όχι. Γι' αυτή την ξέρει ο κόσμος. Όχι. Δεν είναι αυτή. Και δεν ονούμε αυτή. Καλά. Μιλάμε Ελληνίδα. Μιλάμε για Ελληνίδα. Γιατί ο Έλληνας το λέει αυτό δύο φορές, πολλές φορές. Μιλάμε για Ελληνίδα. Όχι για Greek American. Έτσι.
Το είπα ξεκάθαρα. Ξέρω πολύ καλά. Όταν βάζω quiz, ξέρω πολύ καλά τι βάζω. Καλά. Έτσι. Εντάξει. Ελληνίδα, Ελληνίδα. Φαίνεται αυτό. Την ξέρουμε 40 χρόνια ως ξανθιά. Αν σου έρθουν άλλες 5 απαντήσεις για αυτήν εδώ, θα πεθάνω. Και αυτή που στέλνετε δύο διαφορετικές κυρίες, και δεν είναι Ελληνίδα, Ελληνίδα. Δύο φορές Ελληνίδα. Και δεν ήταν ξανθιά, 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 ξανθιά ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Απλά εμφανίστηκε όσο και η ομάδα τελευταία. Άλλο αυτό. Έτσι. Οπότε Γιώτα δεν είναι αυτή. Αγαπητή Ανθή, δεν είναι αυτή. Είναι άλλη. Έκανε διακοπές σε νησί του Ιωνίου με τον σύζυγο τα παιδιά της. Και εμφανίστηκε με κόκκινο μαλλί. Κυκλοφόρησε τελευταίες δύο μέρες σε sites και πολιτικά και κουτσομπολίστικα, ακόμη και αθλητικά και σε εφημερίδες. Οκ. Okay. Κατάξανθη. Γλυκύτατη, συμπαθέστατη. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Συμπαθέστατη για το ευρύ κοινό. Γενικά. Γενικά. Ναι. Γενικά. Ναι. Συμπαθέστατη. Δεν έχει κανείς ναι. να τις... Δεν έχει έτσι αντιπάθει. Προκαλέσει λες. Ναι. 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 Αυτά. Περίμενα να το απαντήσετε. Δεν έχει περίμενα να το απαντήσετε. Εγώ πιστεύω θα έρθει, αν έρθει η απάντηση μέχρι τις 12 παρα 5. Άμα δεν έρθει, τυχερός ο Αντώνης, the master of horses Δημητριάδης, ο οποίος θα γλιτώσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Έτσι, τόσο, μα τόσο απλά. Λοιπόν, ξεκινάει το 58ο εθνικό πρωτάθλημα. Ναι. Πρωτάθλημα από το 59-60 που συμμετείχαν όλοι και μετράνε και οι τίτλοι. Έτσι, γιατί πιο μπροστά οι τίτλοι μετράνε για όποιον να είναι. Αυτά θα τα πεις μετά, θα τα πει ο άλλος, ο Βάρβαρ. Ναι. Ο Βάρβαρ. Ναι. και περιμένω τώρα σχόλιά σας για τον Παναγιώτη Παδόπουλο. Για διάφορες πρεμιέρες, τι θυμάστε. Από εσάς. Όχι. Πολύ καλό θέμα. Ναι, αλλά βάλτε αυτό. Θέλει να του. Ήθελε μεγαλύτερη οργάνωση. Καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Ναι. Σαν τι θυμάστε από πρεμιέρες, ρε παιδί μου. Αναμνήσεις ναι. που έχετε από πρεμιέρα πρωταθλήματος. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά μία χρονιά. Πάρα πολύ. Ναι. Παναγιώτη, στο μυαλό. Από τη μέρα που γεννηθήκατε ναι. μέχρι και τώρα. Το είχα και εγώ αυτό για το θεματάκι. Ναι. Το, χαίρομαι το βάζει ο Παναγιώτης. Ωραία. Αναμνήσεις. Χαρακτηριστικό που συνέβη στην πρεμιέρα ή τι σε απογοήτευσε ή σε ενθουσίασε ή. Εμένα μία θα μου μείνει αξέχαστη. Από πρεμιέρα του Ηρακλή στην πρώτη εθνική εννοείται. Θα το πω αργότερα. Σε μία πρεμιέρα ήμουν μέσα σε αγώνα του Ηρακλή. Με τον, θα ασχολήσω με τον Αντώνη του Βασάρα. Αυτός με πήρε στο γήπεδο. Ηρακλής Ολυμπιακός. Σεζόν 84-85. Πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι, λίγοι. 0-0. 0-0. Ή 0-0-1. 0-0. Μέσα θα είναι. Ναι. Σε αυτά μέσα. Πρεμιέρα ήταν. Ναι. Όταν ανοίξουμε γραμμές, περιμένουμε σχόλια, αλλά και SMS-ικά. Αν συμφωνείς με αυτό που λέω εδώ και αρκετές ημέρες, δηλαδή σχεδόν τη μέρα που γύρισα, ότι αν φέτος δεν πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, πρέπει να κλείσει ο σύλλογος. Κανονικά. Πρέπει να κλείσει ο σύλλογος. Ειδικά αν αποκλειστούμε, που δεν το πιστεύω, έτσι. Ειδικά αν αποκλειστούμε. Ξεκινάει, Παναγιώτη, το 58ο πρωτάθλημα ναι. ποδοσφαίρου πρώτης εθνικής. Ναι. Και λέω 58ο, γιατί από την σεζόν 59-60 μετράνε, που είναι ναι. εθνικό πρωτάθλημα που συμμετέχουν όλοι και μετράνε και οι τίτλοι. Και δεν είναι χαβαλέ. Ναι. Ναι. Ή να μετακινηθεί στην καρέκλα. Είναι λίγο, η εκπομπή είναι λίγο ποντιακή αντίλαλη. Έτσι. από το 59-60 μετράνε τα πρωταθλήματα και οι τίτλοι, γιατί από τότε συμμετέχουν όλοι και είναι και εθνικά πρωταθλήματα. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα, Χρήστα Τσαλτίδη. Τι. Αφιέρωμα, διάβασα. Το 58ο πρωτάθλημα ξεκινάει αύριο. Έτσι λέει η εφημερίδα, κατάλαβα. Τι γίνεται. 59-60. Η ΕΠΟ τι λέει. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θεσπίζεται. Ποια είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Θεσπίζεται στη Θεσσαλονίκη. Η εθνική κατηγορία. Η άλλη εθνική κατηγορία. Θεσπίζεται η άλλη εθνική κατηγορία. Πόσα πρωταθλήματα Super League έχει ο κύριο. Super League. Πόσα έχει. Τώρα με κατατρόπωσε τώρα. Τώρα με στρίμωξε στη γωνία. Όπως το 58-59 λέτε το κάνεις έτσι ορόσημο για να μην ακούτε ότι ο Άρης είναι ο άνθρωπος. Και μάλιστα στο ένα που πήρατε δεν συμμετείχε το ΠΟΚΕ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ. Γιατί, εσύ συμμετείχες. Τι, ναι συμμετείχα, ναι. Εντάξει, μου αρκεί. Μάλιστα. Μάριε, είδα Μπέτη Λιβανού εποχή Αφρικά και σε θυμήθηκα. Τι θηλυκό ρε φίλε. Πολύ ωραία γυναίκα. Είχα την τύχη φέτος να την γνωρίσω από κοντά. Ναι, πού? Να τη φιλήσω το χέρι. Αλήθεια. Στο θέατρο Εγνατία. Και στο είπα. Ναι. Και φωτογραφίες βγήκαμε μαζί. Ποια. Μπέτη Λιβανού. Σόπα. Λέω για μένα είστε η Ευρωπαία. Η Νάταλι Γουτ της Ευρώπης.
Και λέει, τώρα λέει αυτό, μήπως είναι λίγο υπερβολή. Λέω όχι, όχι. Και εκεί στρίμωξε Καμάκη. Σας λατρεύω. Ελεηνό κιόλα. Καμάκη. Πήγε, έριξε τη γούντα εκεί πέρα μέσα. Είναι δυνατό. Σωτηρή, γυναικάρα έτσι. Μπέτη Λιβανού. Δεν σχολιάζω. Τεράστια Μπέτη Λιβανού. Να σε καλά, ρε 341. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο είναι η ηλικία περίπου τώρα? Α, ούτε ρώτησα και δεν θέλω και να δεν πω, σου είπα, ρε φίλε. Δεν ρωτάς ποτέ γυναίκα πόσο είναι. Ναι, πόσο υπολογίζεις. Πόσο υπολογίζω. Ναι. Προεδράρα της τηλεχείας. 75 σίγουρα. Είναι τόσο, ε. 73. Προεδράρα της τηλεχείας. Και μπλουζάκι κινέζικο. Κινέζικα φορά δικό σου. Άντε, ρε, το μέγεθος είναι μόνο για τέτοιο, για τσάι. Να καλημερίσουμε Γιαβορίδη. Να καλημερίσουμε Γιαβορίδη. Όχι, είναι αυτός. Καλημερίζουμε Σπύρο Γιαβορίδη. Εκεί που θα σε βάλω τα... ναι, και θα σε κλείσω μέσα. Τρέμω, τα τρέμω. Εμπορία. Θα κατεβάσει τα ρολάκια. Ναι, 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 ναι. Έχουμε αγωνιστική. Μπάσκετ... όπως το 87, ε, που είχαμε τις κότες μέσα. Το 91 στη Γενέβη. Τις κότες. Κότες, ναι. Πέταξε. Ναι. Και φωνάζουμε σύνδημα κότα φάε. Χαριλάου. Ναι, Χαριλάου. Ναι, το ξέρω. Ναι, 0-1. Ήμουνα. Σοβαρά. Ναι. Σαν το μάτς. Παιδάκι. Το θυμάσαι. Παιδάκι. Αυτό. Δεν το θυμάμαι. Και τι έλεγα από πάνω. Σοβαρά μιλάς. Έλα, το δεν κάνει πλάκα. Κοροϊδεύεις τώρα. Όχι, ήμουν. Κοροϊδεύεις. Σε ένα μάτσο συγκεκριμένο ήταν Άρης Πάκου το 87, το 0-1. Από 5 χρονών ναι. Με έπαιρνε όλα. 4-5 χρονών δεν θυμάμαι τώρα, ναι. Με έπαιρνε όλα. Μπαίνατε τελευταία στιγμή. Όχι. Τι χαρές έχεις πάρει. Με Σαλαμάνο, στο 1-1 ήμουνα. Σαλαμάνο φυγανά το φύγα τότε. Όχι, το 87, το Σαλαμάνο ήταν το 91. Τότσο, ναι, ναι. Προπονητή ποιον είχα. Δεν θυμάμαι. Γιατί ξέρουν για να μιλούν για τον προπονητή. Βούτσοφ. Το 87. Βούτσοφ. Μπορεί να είχαν κανένα, όχι. Με Σαλαμάνοφ, τη χρονιά με Σαλαμάνοφ. Με Σαλαμάνοφ. Βούτσοφ. Βούλγαρο, ρε, το Βούτσοφ. Δεν όχι, είναι όχι, όχι, όχι το όταν έπαιζε ο Σαλαμάνοφ, ναι. Ποιον είχα προπονητή, λέω. Ναι. Και λέω το Βούτσοφ. Το 87 δεν ούτε. Α, Σωτηρή. Τον Αντώνη Γεωργιάδη, ξέρω εγώ. Το... να ρωτήσουμε τον Παναγιώτη, ρε, εσύ. Ναι, το 87, Κόρινθος ΠΑΟΚ, 1-2. Του σκόρερ. Στον Αντένα. Θα ξέρει. Ναι, για πες μάγιο. Είναι ο σκόρερ ή σκόρερ. Είναι ξένη λέξη. Σκόρερ. Αντένα μεσημέρι Σαββάτου. Ναι. Αντένα μεσημέρι Σαββάτου. Το σκόρερ λέμε. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω, ρε φίλε. Ναι. Όσοι ηρωνεύει το δασκαλάκι. Καλά, καλά, καλά. Ξέρω, ξέρω. Λέει ο δασκαλάκι. Σκόρε ήταν, λέει, ο μεσημέρι Σαββάτου και ο Αντένα. Έγινε τώρα στη live. Ξέρω τι. Πήγε ένα να περάσει και διαπίσω την τηλεόραση και ξαναπήγε πίσω. Δεν υπάρχει αυτό. Ξέρω τι. Κάτι δύο και τέταρτο μου στείλει μήνυμα. Το πρώτο γκολ. Ξέρω, ξέρω. Ποιοι τα βάλαν. Ποιο. Ο Ρακιτζή. Ο Δερμιτζάκη. Ο Απόστολο. Ναι. Ο Ριτσόλη. Ο Παύλο, συγγνώμη. Ο Βελιτζάκης. Και το δεύτερο, ο Κωστάκης ο Οικονομίδης. Καλημέρα, Κώστα. Πόσοι Οικονομίδες. Καλημέρα, Κώστα. Τώρα σοβαρά, μιλάς, τον έλεγε στο πείρα ο άλλο όλη την ώρα. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Τάσος Κολίτζας. Ναι. Στο πείρα, στο πείρα, στο πείρα, στο πείρα. Το είπαμε χθες αυτό, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Ναι. Όχι, εκείνη τη χρονιά έπαιξε και το 87 έπαιξε αυτό στο πείρα, έπαιζε με τον Πανιόνιο στην Ευρώπη. Εναντίον του Πανιόνιου. Πανιόνιο του Λούζ. Ο Πανιώνης είχε πάρει τη θέση του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη γιατί ο ΠΑΟΚ είχε τιμωρηθεί. Να τα θυμάσαι αυτά, έτσι. Και έκανε. Ναι, είχε τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε Ευρώπη και πήγε ο Πανιώνης στη θέση γιατί του. Γιατί είχε τιμωρηθεί. Η απεργία των 6. Ο ΠΑΟΚ. Και φάγανε 2 βαθμούς. Αδικήθηκε. Αδικήθηκε, ναι, εκτός Ευρώπης και πήρε τη θέση του Πανιώνης. Ο... συνέχισε. Ναι. Λοιπόν, μείναμε στο Γιαβορίδη, το Σπύρο, μας κυνηγήσουν. Γιαβορίδης είναι τέτοιο, μέσα στο τηλέφωνο του. Γιαβορίδη Σπύρο, τηλέφωνο. 23 15 53 93 93 10. Κάλεσε τώρα. Πλησέ φούστα, σίτα για όλε τι πόρτε, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο 120 ευρώ. Στο σπίτι του, τη βάλουμε. Στου Παναγιώτη. Ναι. Βάλτε το, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί, τι? Γιατί εγώ θα πάω για τα κουνούπια. Για τα κουνούπια, γιατί, με τσιμπάνε. Με τσιμπάνε. Πολύ κουνούπι. Ναι, φέτος, ναι, παπά, πολύ κουνούπι φέτο, φίλε. Ναι. Θα βάλω. Με το που γύρισα. Για μπορεί, πού θα το βρω. Σωτήρι, έχει κουνούπι εσύ. Επταλόφ, πάνε εύκολο. Πολύ κουνούπι, φίλε. Επταλόφ, ξέρει ποια είναι. Ανεβαίνω στην πότσαρη. Το πολύ το κουνούπι. Πριν φτάσει στην εκκλησία στα φανάρια, στρίβει αριστερά και ξανά δεξιά πάνω. Επταλόφ. Seven Hills. Ναι. Seven Hills. Τι ήθελα, το ξέχασα αυτό που ήθελα. Τέλος. Κάτι με τον μπαμπά σου και το Άρης Πάοκ. Όχι, όχι. Είχα στεναχωρηθεί πολύ. Ναι. Τότε ναι. Που ο Οικονομίδης. Και κυρίως ακόμα περισσότερο ο Γιουκούδης. Ναι. Ο Αντώνης. Έφυγαν από τον Άρη και πήγαν στον ΠΑΟΚ. Έτσι ως... Το Γιουκούδη γιατί. Παιδάκι, ρε φίλε. Παιδάκι. Ναι. Στα μάτια ενός παιδιού. Που πήγε στον ΠΑΟΚ, αυτό. Ναι, όχι ότι έφυγε η παιχτάρα. Πήρα ένα με το ταξί ο οποίος ζει στην Αυστραλία και ήταν στη διοίκηση του ΠΑΟΚ το 50 τόσο. 59, 60, 65, όχι, 60 άμα κάτι. Πριν το 59 δεν μετράει. Όχι, όχι, θα σου πω. Και μου έχει πει την ιστορία με τον Σαράφη. Ο Σαράφης ήταν να πάει στον Άρη. Σχεδόν κλεισμένος ήταν. Ο Σαράφης. Ναι. Τι, πέθανε.
Ναι. Α, τον είπαν παραμύθι ότι πέθανε. Σόπα. Α. Θα πήγαινε στον Άρη. Πόσα γκολ σου 130 τόσο. Κάτσε, άρα έκανε μαμουνιά ο Άρης. Ο Πάοκ. Όχι, ρε. Ο Πάοκ. Ναι. Είπανε παραμύθι ότι σχορέθηκε η μητέρα σου. Έκαναν αυτό που κάνουν πάντα. Έκαναν αυτό που κάνουν πάντα, δηλαδή. Έρε, κακόβι. Και με τον Βασιλάκο. Ναι. Ναι. Ο Βασιλάκος δεν έχει πει αυτό. Να στον Πάοκ. Τον πήγε ο ταξιτζής στην Τούμπα. Αν ακούει ο ταξιτζής που πήγε τον Βασιλάκο αντί για τον Χαριλάου για να υπογράψει στην Τούμπα. Να επικοινωνήσει. Ο ταξιτζής. Πού το ξέρεις. Εσείς πώς ξέρετε ότι τον είπε θα πάει στο Χαριλάου και πήγε στην Τούμπα. Έτσι, εγώ ξέρω. Σε ποιο ευρωπαϊκό μάτσο έχει σκοράρει ο Βασιλάκος. Κομμάτι της ιστορίας. Αυτό που σου λέω είναι κομμάτι της ιστορίας. Ασλαμιάν. Βασιλάκος, σε ποιο μεγάλο μάτσο ευρωπαϊκό έχει σκοράρει. Ο ταξιτζής, φίλε, το 60, τώρα θα είναι 120 χρονών. Με Βερόνα. Μπράβο. Με Βερόνα. Μέσα ήμουνα. Ναι. Στην Τούμπα, μέσα ήμουνα. Λεπτό. Το πανηγύρισα. Στο ξεκίνημα. Μπράβο, Ρασλαβάρε. Θυμάται το σκυλί. Τι θυμάται το σκυλί, πόσο πάω ξύ είναι. Ρε. Πέμπτο με ένα το λεπτό. Το πανηγύρισα. Θα σου πω γιατί. Αντιταλία φόλα. Συλλογή είναι μανούρε εκείνο το πράγμα. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Ξέρεις τι έχει. Βερόνα διαφήμιση. Στόχο. Όχι. Μάιτ, όχι. Έλα, δώσε γυαλιά ηλίου. Άντε, βάλε quiz. Φωτοτυπικά. Διαφήμιση Βερόνα, τα πήρε το πρωτάθλημα και έπαιξε με τον Πάοκ στο κύπελλο πρωταθλητριών. Υπάρχει άνθρωπο που θα το ξέρει. Σε θεσμό στον οποίο δεν έχει συμμετείχει ο Άρης, ενώ έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Αφού δεν είχε θεσπιστεί ακόμα. Τι λες, τι λες. Γιατί εσύ έχει παίξει Ευρωλίγκα. Τι. Έχει παίξει Ευρωλίγκα. Δεν έχω παίξει. Final Four. Ποιο πήγε Final Four. Τι νοιάζει Final Four. Λέω, έλα, κουζάκι, βάλτε το. Χώστο. Ωραία, όποιο θυμάται τι διαφήμιση είχε η Βερόνα στην χαρακτηριστική, έτσι. Ναι, όταν αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ. Ούτε ο παίχτη τη Λας Βερόνα. Με Πρέπεν Έλκερ μπροστά. Δύο πακέτα τσιγάρα. Με Χάνς Πέτερ Μπρίγκελ πίσω. Τον Γερμανό με κατεβασμένε κάλτσε. Το πανηγύρισε, τον κούλσαν τρελό. Αν περνούσαμε, ξέρει ποιο θα παίζαμε. Ποιο θα παίζαμε. Με τη Γιουβέντου. Καλά, καμιά φορά όμω αλλάζει και η τύχη. Δεν άλλαζε. Αλλά έχει τύχει στην Κάλα. Δεν υπήρχαν ορισμοί. Α, ήταν. Κάτι. Ναι. Είχε γιατί ήταν ήδη γνωστό. Η Γιουβέντου είχε παίξει με τι Ενέσε. Και κλεισμένων. Στο παλιό Κομουνάλε. Με Λουξεμβούργο, ναι. Και μετά παίξαν η Γιουβέντου Βερόνα στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή και μετά στα ημιτελικά παίζει με την Παρσελόνα και η Παρσελόνα πηγαίνει τελικό με την Στεάουα. Πρόεδρο Τσατσαρό. Ο Τσατσαρό και ο Σαββίδη. Βγάλουν ταξιτζή, φωτογραφία. Συνομιλάμε κιόλα στην πιάτσα. Αν τον πετύχω, το βγάλω φωτογραφία και το φέρω. Είναι ίδιο. Έχει πολλού κι άλλου. Φίλε, συγγνώμη να σου πω κάτι. Ο Ιβάν δεν έχει λεφτά να πάρει μπλουζάκια. Γιατί? Όλο του πλάκου φοράει. Τι θέλουμε φοράμε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι, όχι, δεν είπα γιατί φοράτε. Αυτό γιατί φοράει μόνο του πλάκου. Μόνο αυτό το. Εν τω μεταξύ δεν έχει άλλο. Αυτό το πόλο το πάντα και το. Το έχει 15 φορέ. Το οποίο είναι πάντα ο Γιακά μισοσηκωμένο. Το κάνει για πόλο. Ο πρώην συνεργάτη μου. Τι, ο Ρίκαντονά το κάνει έτσι. Ναι, ρε, το είχε σηκωμένο. Ωραία, επίσης δεν το έχουν πει. Επίσης δεν το έχουν πει. Επίσης δεν το έχουν πει ότι πήρα πάρει ένα νούμερο παραπάνω γιατί του είναι μικρό αυτό. Θα με πιάνανε αστυνομικοί έτσι από την Τούμπα, το ξέρετε το μάτς. Γιατί? Στο κοπή. Ποιον περιμένω ήταν να κράξω. Ήταν νωρίς το απόγευμα. Ποιον περιμένω να κράξω. Ναι. Ποιον? Τον Τιτζενάρο. Τιτζενάρο. Εθνική Ιταλία. Ναι. Να τον κράξω. Επειδή ήταν έτσι η Εθνική Ιταλία. Ναι. Και έχουν αστυνομικοί λέει τι θα σα εδώ πέρα. Λέει, όχι, λέω κάτι. Τι να πει, Δερσί, λέει. Τι θε να πει. Έτσι μιλούσε ο αστυνομικός. Ναι, κανονικά. Καλά, ναι. Δεν τον είπε, θα ναι. Γίνει χαμός, σε κάνω καταγγελία. Ναι, θα βγω στο Μέγκα να τα πω. Τι λες, για πότε μιλάμε, κατάλαβες. Κατάλαβα. Τι λες, γι' αυτό το λέω. Και ούτε μην ξέρει κανείς τότε. Φεύγει και ενώ το μήνυμά σου αποστολή στο 54-526. Γιατί νομίζει. Ποια ήταν η διαφήμιση τη Βερόνα, χαρακτηριστική έτσι όπω ήταν άριστο τη Γιουβέντζο, παιδί μου, χρόνια. Κόλλησε. Την ξέρει σίγουρα. Σίγουρα, λέω. Αν σου πω και το πρώτο γράμμα. Πε το. Δεν το λέω. Τι προϊόν είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Ασχολείσαι πολύ με αυτό εσύ γενικά. Τρελαίνεσαι με αυτό εδώ. Το προϊόν. Ξύστρα. Ξύστρα. Φωτογραφία. Ναι. Φωτογραφία. Έλα, τη βρήκα. Και εγώ. Μην πεις. Έλα, πέντε λεπτάκι, άντε. Το βρήκα. Ναι. Το βρήκα. Ναι. Περίμενε. Τι σκηνικό στο Σωτήρι το έχω πει. Εδώ σίγουρα. Το βρήκα εγώ που δεν το ξέρω. Χρήσανθε. Περίμενε. Είναι δίπλα Ιταλή. Ναι. Είναι δίπλα Ιταλή ο παδί. Ναι. Και είναι παοκτσή. Ναι. Θέλει και καλά να ανταλλάξει φανέλα. Άκου τι έκανα. Φοράει ο Ιταλό. Αυθεντική εμφάνιση. Φοράει ο Ιταλός, παιδιά κρατηθείτε τώρα, πάω Βερόνα έτσι. Ναι. Φοράει. Τότε που δεν έμπαινε στο ίντερνετ και έπαιρνε. Τότε που δεν υπήρχε. Ναι. Γενικά που στην Ελλάδα. Ήτανε... Στην Ελλάδα ήταν ούτε καν μαϊμού δεν είχε. Εμείς αλληλογραφούσαμε, εγώ αλληλογραφούσαμε Ιταλούς και ντρεπόμουν τι θα του στείλω. Λέω, δεν είχαμε μπουτίκ, δεν είχαμε τίποτα. Και αλληλογραφούσε. Κάτι εθνό. Ναι. Και εγώ με άγγλου, είχα πέντε πάρει. Κι όμω φίλε, αλληλογραφούσαμε έναν Ιταλό από το Κάπρι. Το. Ναι, και στο τέλο σε ένα γράμμα μου είχε στείλει Ντούγαλακ τελο play Πάοκ.
σε πίεση που με ρωτάει. Του βγάλω τα πλήρη ΠΑΟΚ. Άκου να δεις τώρα. Και εσύ ΠΑΟΚ κρατημένα τα γράμματα. Of course, because the government is always with ΠΑΟΚ. Ωραίο, ωραίο. Τα αγγλικά σου. Παιδιά, ξυπνάτε. Πέντε εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα. ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Πέντε εισιτήρια. Έρχονται οι original IT. Οι original IT έρχονται. Τα κοτσίφια, ναι. Τι να το! Με αυτό ξύπνησα. Φωτιά στην διαιτητή του κύριου Σαββατοκύριακο. Ρε αγόρι, με εδώ έρχονται οι ΑΕΤΗ. Ποιο κτίριο. Στρέφουμε. Το πρωί. Αλητεία. Αλητεία. Στο έδωσα το 1-1, έτσι. Προχθέ εδώ πέρα. Αλητεία. Στο έδωσα το 1-1. Αλήθεια είναι, ναι. Λοιπόν, τώρα προσέξτε, παιδιά. Αστέρα θα μας. Άσο. Χρήσανθε. Άκουβρε. Οι φλόγε από τα μάτια του ποδοσφαιριστού, φίλε, δεν υπάρχουν, να ξέρει. Καλά, καλά, γέλα, γέλα, τραγούδε. Ναι, από αυτό και το διατηρητικό. 30 μάτσα έντιτο είμαι. Τι? 30 μάτσα έντιτο. Πού? Παντού. Η Βίλα Μέλλον. Παντού. Ποια θα μαζί με τον Παντού. Και άλλα έξι θα είμαι στο αυριανό σου του Champions League και μετά στου 16-18 τον αυριανό σου αντίπαλο δεν έχασε πριν από 5 μάτς. Έλα. Όχι, δεν, εκεί δεν έπρεπε να χάσω. Α. Ο τρόπο που έχασα. Γιατί αν πηγαίνει για άλλο αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικά. Ο Πέρι του Πάου. Το ξέρει πολύ καλά. Όταν έχει ήλιο δεν χάνει ο Άρης. Ξέρει πολύ καλά. Καλά δεν έχασε. Η παραδόση που έχετε εσεί με πάνω. Ολυμπιακό, ε. Έχουμε παράδοση όταν παίζουμε μεσημέρι κερδίζουμε. Τι δεν έπρεπε να χάσω, δεν έχασες, ρε! Εντάξει, ναι, τελευταία. Μία, πόσα είναι τα ήττα που έχεις? Μία ήττα στα τελευταία 30. Μία ήττα. Δεν είπες 30 μάτσα ήττα. Μία ήττα στα τελευταία 30, ρε φίλε. Βρε μπούζα με μουσια. Η οποία δεν έπρεπε να υπάρχει. Η οποία ήττα δεν έπρεπε να υπάρχει. Καλά, πες την ιστορία με τον Βρε Τσίπρα τον ταξί. Καλά, πες την ιστορία με τον Τσίπρα. Τσίπρα των ταξιτζίδων. Είπε είμαι 30 μάτσα ήττα. Και στα τελευταία. Πού, σε τι πράγμα είναι. Σε όλα. Είμαι λέει 30 μάτσα είτε σε όλες τις οργανώσεις. Μία είτε σε τελευταία. Μία είτε σε ενώ έχει χάσει τον αστέρα του Ροσμή 5 μάτς. Τη μετράει από ότι ξεκινάει από μετά το μάτσα. Και επίσης τα άλλα δύο μάτσα που λέει είναι αιτητός θα έχει χάσει 0-3. Πού, ποια λες. Αυτό που γράφει. Μπήκα στο πρόγραμμα στη Super League και λέει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-3. Πάω ΚΑΕΚ 0-3. Τι πλάκα έχει μεγαλύτερη. Α, είναι από το χωρίς αγώνα. Ναι, χωρίς αγώνα. Αν είναι φαγόνος. Σε 15 χρόνια θα θυμόμαστε αυτό. Αλφα, αλφα, όχι. Θα λέει 0-3. Έχει τρεις ήττες. Όπως έχει. ΠΑΟΚ Μέγας Αλεξάνδρος 0-2 και 2-0. Μία σεζόν. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν. Όπως είμαι αίτητος στο Λονδίνο. Καλημέρα, παιδιά. Πάω Κάρα και φέτος Νταμπλούχη. Στη Μαδρίτη. Τι. Ποια είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που κερδίζει στην Ισπανία. Εγώ για Λονδίνο μιλάω. Καλημέρα, παιδιά. Πάω Κάρα και φέτος Νταμπλούχη. Η Ανθή μπαίνει. Η Φέη Σκορδά Μάριε. Όχι, ναι, όχι. Πολύ ωραία. Αν κέρδισα. Πολύ ωραία η Φέη. Αντώνη Τολεμαίδα. Συγγνώμη λίγο. Αν έχει αλλάξει και το μαλλί και η Φέη, παρά το κουίζ. Όχι, 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 λάθος. Και το διευκρίνησα πάρα πολύ. Είπα νησί του Ιουνίου, διακοπές με το σύζυγό της. Η άλλη είναι χωρισμένη. Τα καθόλου καλυμμένα όλα, Παναγιώτη. Το πρώτο ή το δεύτερο. Συγγνώμη, ναι, ναι. Παναγιώτη, δεν είναι το πρώτο ή το δεύτερο σύζυγο. Ο Αλαμάς είναι, όχι ο Παπαδόπουλος, Παναγιώτη. Γι' αυτό βλέπω τις απαντήσεις. Το πρώτο ή το δεύτερο. Ό,τι να είναι, λες, φίλε. Ποιο σύζυγο. Έχει βάλει κουιζάκι, έχει βάλει κουιζάκι, έχουν στείλει για άλλες. Άκου το κουίζουμε. Είναι και χαζί και υπόλοιπη. Πέντε εισιτήρια. Είναι χαζί και άλλη, δεν καταλαβαίνω. Πέντε εισιτήρια ομάδα χωρίς αετό με ομάδα με original αετό. Έτσι. Και με δύο έτους. Με δύο κεφάλια. Βλέπω από το κεφάλι. Αν κέρδισα, δεν τα θέλω. Δεν κέρδισε, Αντώνη. Έδωσα χέρια από τα ρώτησα ρήμου του μετέφραζα και τα ζουνέ. Το quiz πες. Να είναι καλά. Τα φιλιά στην Τολεμαίδα όλοι. Τα φιλιά. Και ειδικά στα παιδιά τα ρώτησα ρήμου. Το quiz πες. Κοίταξε, μπορεί να το βάλει και τη Δευτέρα γιατί δεν θα έρθει απάντηση σήμερα ούτω ή άλλω. Η σωστή που περιμένει. Θα έρθει. Μπορεί να έρθει τη Δευτέρα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στον πρώτο ή στην πρώτη που θα απαντήσει σωστά. Ποια είναι η πασίγνωστη, επώνυμη Ελληνίδα που επί 35-40 χρόνια την ξέραμε μόνο ξανθιά, φυσική ξανθιά, μόνο ξανθιά. Και εμφανίστηκε, έπαιξε παντού, σε sites και εφημερίδες τις τελευταίες δύο μέρες, κοκκινομάλα, με τον σύζυγό της και τα παιδιά της, διακοπές σε νησί του Ιωνίου. Άρα είναι 60 χρονών τώρα δηλαδή. Κάνε όχι. Άμα είναι πασίγνωστη 35 χρόνια. Ο Θεόφιλος μπαίνει για πάω και γυαλιά. Μπάσκε, εκεί πέρα κόβεται. Μπορούμε, όχι, μπορούμε, δεν είναι αυτή. Μπορούμε να ενώσουμε τους δύο υπολογιστές. Δεν είναι αυτή. Τι εννοείς. Γιατί δεν χωράνε οι σωστές απαντήσεις από αυτή την. Το τσάνε στέλνει, αγόρι μου. Άστο. Ναι. Σε ειρωνεύεται και σε κοροϊδεύει, δεν ξέρω γιατί. Ο Φίλιππος μπαίνει. Συγγνώμη. Θα πάθει έφραγμα. Σωτήρι, μόνο αυτό, sorry. Σωτήρι! Κόψτον, σωτήρι! Κόψτον, κόψτον! 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 Τι δίνει 5 εισιτήρια για το παιχνίδι όπου οι original IT, αυτοί οι οποίοι πραγματικά πετάνε ψηλά, έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να τους φιλοξενήσουμε. Έχουν έρθει και άλλες φορές για να τους φιλοξενήσουμε, τους αετούς, τους πραγματικούς, τους original. Η μία ομάδα φυσικά υποκλήθηκε, όπως θα ξανά υποκληθεί, ενώ η άλλη ομάδα, η μεγάλη της πόλης,
Τους απέκλεισε. Πότε είναι το έμπρος στην Περούτζια? Τους απέκλεισε. Πάρτι πότε θα κάνετε? Φίλε, δεν έχω καμία περίπτωση. Πήγα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Την κάτοχο του τίτλου, από την οποία έφαγες 5. Ναι, ναι, ναι. Όχι, συγγνώμη. 5. Σε νοκάουτ αγώνες, όχι σε τέτοιο όμιλο. Εσύ, από πέτα, την Μπάγκερ Μονάχου, λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκη, που έφερα 0-0. Δεν έφαγα γκολ σε δύο παιχνίδια. Αυτό δεν είπε πριν δεν συμμετέχει. Ότι γιατί με ό,τι λέτε εμένα, είμαι εγώ κομμάτι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Κομμάτι, είμαι, είπε, δεν είπε είμαι ό,τι κομμάτι. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κομμάτι αυτής της ομάδας. Έτσι δεν είπα πριν. Ναι. Γιατί συμμετείχε τώρα. Μάλιστα με δύο χέρια. Και ενώ έφαγα 6, εσύ μου δείξες 10. Ήθελα να σηκώσω και το 1, κατάλαβε. Τα 4 τι ήταν? Θα ήθελα να είμαι μέλος της ομάδας. Παιδιά, λίγο να κερδίσουμε. Ιωάννα! Γιατί μας δείχνεις 6 και μας δίνεις 10. Ιωάννα 142 έχει έρθει μόνο ονοματεπώνυμο. Στείλε πάλι γιατί θέλεις. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά και τον ΠΑΟΚ, μπήκες κανονικά. Προφανώς τι θέλει, δεν θα πάει να δει πάλι. Λοιπόν, θα δώσω βοήθεια γιατί είστε άσχετοι. Πέντε εισιτήρια. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Με quiz. Βάλει quiz άρα. Στον πρώτο ή στην πρώτη που θα απαντήσει, ποια είναι. Θα δίνω έπαθλο quiz. Ένα quiz για το quiz του Μάριου. Προσφέρουμε αεροπλάνο και εξής δεν θα δει ποτέ απάντηση. Ποια είναι η Ελληνίδα επώνυμη γιατρός στο επάγγελμα? Αρχίζει βοηθάει. Τη γνωρίζετε όλοι. Σιγά, σιγά. Η οποία μετά από 40 χρόνια 40 εμφανίστηκε χρόνια. Κοκκινομάλα. Εννοείς ότι είναι 40 χρονών. Στο πλευρό του συζύγου της και των παιδιών της σε διακοπές σε νησί του Ιωνίου. Εννοείς ότι είναι 40 πριν χρονών. Από δύο μέρες. Ή μετά από 40 χρόνια έβαψε τα μαλλιά. Έβαψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της κόκκινα. Όταν ήταν 40 χρονών. Μπορεί να είναι 38. Μπορεί και να είναι 42. Μπορεί και, η γυναίκα. Μπορεί και να είναι 50. Εντάξει. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου. Να δώσω έξτρα βοήθεια. Αν δεν έρθει απάντηση μέχρι τις 12 η ώρα, καταστρέφεται ο κόσμος, φαντάζεσαι. Και να μην το βρει κανείς. Το σημαντικό είναι από το ρεπορτάζ αυτό. Ότι ο σύζυγός της ζει, ανασένει και μιλάει. Ποιος? Εντάξει, ο σύζυγός της. Ζει, ανασένει και μιλάει. Μιλάει πού? Να πω τώρα τη φάση ΠΑΟΚ Βερόνα με τον ΠΑΟΚ Τσί. Δεν μιλάει εκεί που πρέπει να μιλήσει. Πριν την πεις μπορούμε να παραγγείλουμε καμιά σόδα. Ναι. Σόδα. Εντάξει, γιατί σόδα? Μου κάτσε και βάρη το μπιφτέκι που φάγαμε στο Βαθύλακο. Μας είπες ότι θα πάω να σας κεράσω, θα σας κάνω δύο μήνες τώρα. Φίλε, είναι λόγω των καταστάσεων. Δεν είναι Βαθύλακος καταρχήν. Πού είναι? Θα σε πάω στο τέτοιο. Θα τον πάρεις και θα έρθει στο Άδενδρο. Θα το κανονίσουμε. Γιατί λέγεται Άδενδρο? Έχω ιστορία στο Άδενδρο. Δεν έχει δέντρα. Εσύ την ξέρεις. Ποια ιστορία? Στο κλειστό. Έχουμε χαθεί ξημερώματα. Ξημερώματα. Φοβήθηκα. Εγώ. Φυσικά φοβήθηκες. Φοβήθηκα. Ναι. Εγώ σου είπα την τελευταία έχουν φορά που πήγα στο μπιφτέκι, τι έγινε. Περίεργοι, μαγρωτικά. Κανίβαλοι με παπάκια. Δεν τότε, έχει, τότε, ξέρεις για όταν μιλάω. Μέσα του 90. Πριν από δύο μήνες έχω πάει στο φίλο μου και το Χαρινά, την πιφτεκάρα και την Μοσχαρίσια, τη Γανιά. Και σε πάω. Πάω τσάκι άλλο. Έλα να το πεις. Τον άλλο δες, λοιπόν... τον 562. Μόνο επίφτω καλημέρα και όνομα βάλε ρε φίλε, εισιτήρια Μπενφίκα. Καλημέρα το λένε στο μικρό. Είναι η καλημέρα Νικόλα. Βάλε και όνομα. 562. Βάλε και όνομα ρε εσύ. Πάμε με τον κουμπάρο μου και τα λοιπά. Φεύγουμε. Ναι. Σε κάποια φάση εκεί που πάμε είναι όντως ο δρόμος για 1-2 χιλιόμετρα. Είναι το απόλυτο σκοτάδι. Μέσα στα χωράφια πίσω. Ναι. πάμε να γυρίσουμε για να βγούμε στη Χαλκιδόνα στο κεντρικό. Η όμορφη Ελλάδα. Ναι. Πολλά άσχημα μέρη. Έχουμε πολύ ωραία. Πάμε. Ναι. Αυτοκίνητο σταματημένο μέσα στη μέση. Το μεξί εκεί έχει διάφορους και Ρωμά και τέτοια που γίνονται διάφορα σκηνικά άμα δεν ξέρεις. Δεν πρέπει να σταματήσεις. Καθόλου ρε. Παίρνω από πάνω άμα είναι. Όχι, οι Έλληνες είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Ο Ρωμά τι είναι, Γιουγκοσλάβος. Ναι, αλλά. Καλά, εντάξει, το κάνεις. Λιγουλάκι του δίνω δίκιο. Ρωμά. Δικαιούλη. Μα έχει εκεί, ρε φιλέ. Έχει. Δεν θα σου πω και πού είναι ο καταβλισμός. Άμα έρθει τώρα κανένα Ρωμά με καραμπίνα όμως και σε κάνει μια ερώτηση. Η Ρωμά είναι φίλη μου, ειδικά από τον Δεδροπόταμο και ειδικά από τα Χαμάτα. Μα πού σε χάνει διότι όποτε χρειάστηκε ο Ταχαμάτα και να παρέμβει θέλει. Ειδικά Ρωμά. Το πρόβλημα που είχε με το Δήμο. Πώς το γίνει να γνωρίσουμε τον Τζαλτίνι αυτό. Τον Τζαλτίνι να τον γνωρίσουμε. Ο Ταχαμάτα να πάρει να πει γιατί εγώ. Φώναξα εδώ για το πρόβλημά του. Yeah. Κάτι παοξίδες, επειδή τα τσιμιτσικότσι με τον Μπουτάρι, δεν φώναξα. Πάλι στο Δήμο είναι ο Ταχαμάτα ξανά, τον είδα. Φυσικά, αφού φώναξα για να πει. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε, yeah. Προχωράμε, το βλέπουμε κτλ. Yeah. Όσο πλησιάζεις, έχεις οπτική να δεις τι γίνεται μέσα στο αυτοκίνητο. Εσύ πήγες για πρώτη φορά. Κλείσαμε. Ναι. Sorry, Χρήσανθε, κλείσαμε. Ναι. Η 073 το βρήκε. Η Ελληνίδα με κόκκινη μαλλιά.
Είναι η Νατάσα Παζαΐτη, νικητής είναι ο ΙΗ 073. Που δεν έστειλε το όνομα. Είναι και πονηρούλης τη λέει, τι να πάτσεις τώρα, σου λέει μην ξεφτυλιστούμε, ήρθε μόνο μία πάτση μέχρι τις 12, κατάλαβες, σου λέει ήρθε τώρα, κατάλαβες. Μαριλής! Τώρα βγήκε έξω το διάλειμμα και είπε την Μπούντου και το στείλει η Μπούντου, γι' αυτό δεν έχει ονομάσει. Μαριλής ειδοποίησε. Το τηλέφωνο της Μπούντου είναι, να ξέρεις. 073. 073, δεν υπάρχει. Δεν έχει βρει το quiz που δεν βρίσκει κανένα και δεν έχει ονοματεπώνυμο. Άκου τώρα, σταματάμε και όπως προχωράμε. Πήγες πρώτη φορά. Όχι, ρε φίλε, πολλές φορές έχω πάει. Και όπως βλέπω το αυτοκίνητο που σταματάμε, το προσπερνάμε. Ο δρόμος είναι πολύ στενός. Δηλαδή δίπλα περνάς. Είναι ο Μάριος Ασλαμάς του Αδένδρου ξαπλωμένος στο κάθισμα πίσω και βλέπεις ένα κοκκινομάλικο κεφάλι να ανεβοκατεβαίνει. Σόπα, ρε. Ναι. Αυτοκίνητο αυτό. Σταμάτησε στη μέση του δρόμου. Στη μέση του δρόμου δεν το νοιάζει. Σου λέει εδώ πέρα φύση. Ναι, ρε φίλε. Άνθρωπο. Στη μέση του δρόμου. Φίλε, το πιο εύκολο είναι να πέσει πάνω του. Ναι. Σου λέει προσπέρασε. Φαντάζομαι τα έχει χάσει αυτό, φίλε. Σου λέει είτε είμαι στην άκρη, είτε στη μέση του δρόμου. Τώρα είμαι σε άλλο κόσμο. Λοιπόν, θες ΠΑΟΚ Βερόνα. ΠΑΟΚ Βερόνα, παιδιά. Είμαι μπροστά τώρα, έτσι. Οι Ιταλοί είναι ντυμένοι άνθρωποι. Πέρα ότι είναι όλοι ντυμένοι σε κάτω. Είναι ντυμένοι άνθρωποι οι Ιταλοί. Φοράνε αρκετοί την επίσημη φανέλα της ομάδας. Ήταν απάνθρωποι. Την επίσημη φανέλα της ομάδας. Αυτοί έχουν πολύ μίσος με τη Ρώμα. Πάει δίπλα. Γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά. Δεν τα παρέμβετε. Πάει δίπλα. ΠΑΟΚΤΣΙΣ. ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Με φανελάκι. Ούτε ήλιος, που ήλιος είναι πολύ καλή εταιρεία, έτσι. Με ένα φανελάκι εσώρουχο τώρα, δεν ξέρω πες τι. Κούρος που ελληνικό δεν βιοτεχνικό. Ναι. Με κιτρινίλα στη μασκάλη. Κιτρινίλα στην αμασκάλη. Άρα δεν ήταν τυραντέ. Χάλια. Και λέει στον Ιταλό δίπλα της Βερόνα με την επίσημη εμφάνιση την κάτσα καλά που τη δίλεψα κι εγώ. Με διαφήμιση Κάνων. Άντε γιατί δεν ήρθε απάντηση. Με διαφήμιση Κάνων. Κόντακ θα έλεγα. Με διαφήμιση Κάνων. Ναι. Κόντακ είναι με K. Γιατί είπε ότι είναι μεσή με κέι. Το είπε. Το είπε. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Εσύ μπορεί να γράψει Cyprus με κέι. Τέλος πάντων. Δεν είπα, δεν γράψει και Maiden με αλφα. Τι. Με έψιλον το έγραψε. Iron Maiden με έψιλον. Ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Το διόρθωσα όμως. Ναι. Με το είπα, το έκανα λάθος. Εσύ αν το έκανες αυτό. Το οποιοδήποτε λάθος θα μας έβγαζε τρελούς. Δεν το έκανες. Και λέει ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ. You change φανέλα. Give you, give me. Φίλε, του ζητάει. Και ο Ιταλός του έκανε take. Ο Ιταλός του, τι ξέρω, άνθρωπος. Είναι σοκαριστικό. Να του δώσει ο άλλος το φανελάκι, το no name. Έγραφε ΠΑΟΚ. Παλικάρι μου, τίποτα. Ένα άσπρο φανελάκι, τίποτα. Με κιτρινίλα είστε εδώ. Με κιτρινίλα στο λέω, δεν βαίνει. Ας έγραφε ένα ΠΑΟΚ πάνω, το να του δώσει αυτό, για να του δώσει ο Ιταλός. Το... Τι? Α, με Glasgow Rangers, ναι. Γεράδικο Ποτουρίδης. Και πήρε Rangers. Ωραία, φίλε. Πω. Άντε ρε φίλε, ναι. Ναι. Είχε Σκοτσέζους αρκετούς, θα ντρεπόμουν να το κάνω αυτό. Α, μέσα στη Σκωτία. Ποτουρίδης. Και εδώ ήρθανε. Είχε και εδώ, και εδώ. Αυτοί κοντά σου μίλουσαν, ναι, 1-0 κερδίσαν, Μαρία. Ναι, 2-0. Δύο. Όχι. 1-0. Rangers ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, τώρα με την ούφα που ναι, αυτές. 2-0 και εδώ 0-0. Ναι, 0-0. Ποιο σκοράρει με κεφαλιά το δεύτερο γκολ της Rangers? Δεν θυμάμαι. Ίσως το μοναδικό γκολ με κεφάλι στη ζωή του. Ο Καντσέλσκης. Όχι. Ο Καντσέλσκης, ρε σκύλε. Γιατί όχι. Ενώ το είπε, λέει όχι. Ο Αντρέι Καντσέλσκης. Όχι, είπα στο Σωτήρι. Ο Αντρέι Καντσέλσκης που τον πήραν από τη United. Παίζει να είναι το μόνο του στην καριέρα με κεφαλιά. Αν έχει βάλει ένα ακόμη με κεφαλιά ο Καντσέλσκης. Το δεξί εξτρέμ, ο υπερσιβηρικός. Κουίζ για Ασλαμά. Ναι. Τι χρώματα φοράει η Μπόκα? Φανταστικά. Μπλε, σκούρο με κίτρινο. Πώς διάλεξαν τα χρώματα? Από τον Ηρακλή και τον Άρη. Άντε να σε δω. Που πας, κάτι σε διαβάζεις και έρχεσαι εδώ και μας κάνεις τον έξυπνο. Ούτε με νοιάζει με Μπόκα. Ενώ μας ένοιαζαν τα κόκκινα μαλλιά της Παζαΐτη. Μηνύματάκια ήρθαν. Μηνύματάκια. 8 μηνύματα ήρθαν. Εμένα με αυτό με κεράζει. Quiz! Να έρχονται μηνύματα άσχετα. Quiz. Πώς διάλεξαν τα χρώματα? Πώς η Μπόκα διάλεξε τα χρώματα και γιατί? Κάτι ήταν ένας Άγγλος εκεί πέρα, έχει πάει. Τι ήταν με Άγγλους πάλι ήταν. Ναι. Όσοι είναι ζωτά, οι Άγγλοι βλέποντας. Όχι. Δεν μου πάει στο μυαλό τώρα. Δεν είναι και δεν. Δεν το, όχι απλά δεξιά. Η Μπόκα από τον Buenos Aires. Το οποίο σημαίνει, τι σημαίνει, Buenos Aires. Τι σημαίνει. Ο καλύτερος αέρας. Μπράβο, ρε. Buenos Aires. Καλύτερος.
Μπουένος. Επίσης μπορεί να είναι από αυτά τα μπουένο που τρώνε, τα σοκολατάκια. Δεν τρώω τέτοιο. Δεν τρώω μπουένο. Άσε, Παναγιώτη. Quiz, πώς πήρε τα χρώματα η Μπόκα. Ωραία, περιμένουμε, περιμένουμε. Περιμένουμε, οκ. FM για ονόμινη ματάκια. Δεν θα μιλάμε μέχρι να στείλουν μήνυμα. 12 παρά 1, κλείσαμε παιδιά. Άκου, μην ξεχνάς. Μην με νοιάζει πώς πήραν η Μπόκα τα χρώματα, αλλά μας νοιάζει το κόκκινο μαλλί της Παζαΐτη. Άλλο, το ένα είναι quiz, το άλλο παλικάρι μου, άλλο αυτό. Ναι. Αυτό που έβαλε. Γιατί εμένα την Παζαΐτη με νοιάζει, απλά quiz. Εγώ χάρηκα που υπάρχει ο Καραμαλής και μιλάει. Μιλάει και φυσικά τρώει. Η Παζαΐτη σαν γυναίκα. Την επανομήνα αυτή, ε. Ζηλεύεις λίγο. Δεν τρελαίνω. Ζηλεύεις τον Καραμαλή. Επανομήνα. Α, ναι, από εδώ κοντά είναι. Ζηλεύεις ότι ο Καραμαλής έχει πιο όμορφη γυναίκα από σένα. Την επανομήνα, παιδιά. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πιο όμορφη γιατί αυτός έχει γυναίκα. Τώρα τον στρίμωξε. Τώρα για τον Καραμαλή. Τι είναι Καραμαλή. Για τον Καραμαλή. Μην πεις κοντράδα, μην πεις κοντράδα. Τον οποίο τον πάω με τα χίλια τον άνθρωπο. Τον πάω με τα χίλια. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην ξεφωνήσει που να τον πας με τα χίλια. Λίγο το κούνησε αυτό και δεν ακούω τώρα. Ο πρωθυπουργός ο οποίος έφυγε από το γραφείο πιο νωρίς από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Περνούσε τα διόδια σε Ραφίνα 2 η ώρα. Το έχω πει και οι εργαζόμενοι. Ενώ τώρα αυτοί που δουλεύουν στα. Αυτοί δουλεύουν. Αυτός που δουλεύει, δουλεύει. Αυτοί εδώ, τελευταία τρία χρόνια. Έχουν πάει διακοπές περίπου μία μισή μέρα ο καθένας. Ότι δουλεύουν, δουλεύουν. Καλοκαίρι. Ναι, τον είδα. Όταν ήταν φωτιά στο μάτι, ο άλλος έπαιρνε τον Νόμπελ Ειρήνης και σκοτώθηκαν 96 άνθρωποι. Ναι, όντως, πολύ ωραία. Τέσσερις ταινίες. Όταν δεν υπάρχει κενό. Καλύτερα να βλέπεις ταινίες. Όταν αυτοί που ψήφιζες 35 χρόνια έχουν χτίσει όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα. Πήγα πάλι στο παλιό στην Καβάλα. Θα σου δείξω φωτογραφίες της θείας μου το σπίτι. Δεν υπάρχει κενό να περάσεις. Έψαχνε παρέα παιδιών 120 μέτρα να περάσει στη θάλασσα, να πάει για μπάνιο και δεν μπορούσε. Ότι αυτοί που χτίζαν 35 χρόνια είναι τώρα κυβέρνηση. Διότι όλο το παλιό Πασόκ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο εθνάρχης της αντιπαροχής. Γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Πώς δεν πληρώνω κίνημα. Ναι, βρε, δεν κάθε μέρα θα πληρώνει 40 λεπτά. Εγώ χάρηκα πάντως. 40 λεπτά θα μου δίνει κάθε μέρα που θα έρχομαι. Βάζουνε. 40 λεπτουδάκια από τα διόδια που θα πληρώνω. Mm. Μου. Πέντε εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Ξύπνα, κάθισε πάλι. Ωραία, η Μαριπόλη. Σταματήσαμε στα 90 κάτι μηνύματα. Έλεος. 93. Πέντε εισιτήρια. Δεν θέλω να πάνε, ρε. ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Τετάρτη ώρα 10 στάδιο Τούμπας. Και μας έμεινε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κανονικά, χωρίς quiz. Τελειώσανε, δεν έχει. Τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ δεν χρειάζονται. Έτσι. Πάρ' την κεφαλιά σου. Τι. Σε πόσα δευτερόλεπτα ήρθε, πάρ' την κεφαλιά σου, Ασλαμή. Α, για τον quiz. Μια μισή ώρα περίμενε για την Παζαΐτη. Αυτός που έστειλε το μήνυμα όμως. Αυτό θέλω. Αυτός που έστειλε το μήνυμα για τον Ασλαμά. Άρα σημαίνει ότι εμπλέκεται λίγο η Αγγλία. Δεν μπορεί. Ε? Αυτό που στείλε το μήνυμα, γιατί μου το στείλε. Όχι, όχι, λέω. Για να ρωτάει τον Μάριο, σημαίνει ότι έχει σχέση με Αγγλία αυτό το πράγμα όχι. Το quiz που βάζει. Επειδή τον έχουν εκνευρίσει τα ηλίθια quiz του Ασλαμά, έβαλε ένα κανονικό. Απαντάει ο 660, το διαβάζει ο Χρύσανθος. Το πρώτο καράβι που μπήκε στο λιμάνι του Buenos Aires είχε σημαία Σουηδίας. Κίτρινο μπλε. Έτσι διάλεξε η Μπόκα. ΠΑΟΚ δεν θέλουμε. ΠΑΟΚ δεν θέλουμε, λέει ο 660. Μου πήγες με φανέλα Μπόκα στην Τούμπα. Ωραίο, δεν το ήξερα. Όχι στην Τούμπα. Σήμερα χαίρομαι, έχω γίνει πιο πλούσιος σε ποδοσφαιρικές γνώσεις. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε. Την άλλη φορά πάνε με φανέλα Ντόρτμουντ. Αυτά είναι ελληνικά φαινόμενα, ρε φίλε. Φίλε, αυτό αν έτρωγε ξύλο μέσα στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Να σου πω κάτι. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Να βάλω φανέλα Γιουβέντους να πάω στη θύρα 3. Δηλαδή, εσύ μπορεί να. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Αυτό με τις αδελφοποιήσεις των οπαδών, αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ. Τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή ξαφνικά Ολυμπιακός, ντε και καλά επειδή πάρουν τα θύματα. Όχι, και με τη Λίβερπουλ. Που εντάξει, λίβρο, είναι τα χρώματα, ρε φίλε, γι' αυτό. Κάτσε, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ή αν πάω εγώ με φανέλα, α πούμε, τη River Plate του Χαριλάου. Πες ότι είμαι Αριανός. Θα φάω ξύλο, ρε φίλε. 100%. Γιατί ρε εσύ. Έτσι θέλουμε. Γιατί το λέει ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Γιάννης. Είμαι ο... με τον Παναγιώτη ξεκάθαρα. Είμαι ΠΑΟΚ και στη Γερμανία γουστάρα μπορούσε για Ντόρτμουντ. Και αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Έτσι μπορεί να είμαι Ντόρτμουντ εγώ από το 81, ρε φίλε. Στη Γενέβη. Βέβαια. Α, το 91. Βέβαια. Το Πασόκ δηλαδή. Είμαι Ολυμπιακός και γουστάρω Παρτιζάν στη Σερβία. Δεν γίνεται. Δεν καλά με ρηθώ σα θέρα. Δεν γίνεται. Γιατί στην κουλτούρα τη ομάδα. Άκουσε με λίγο. Τι στην κουλτούρα, ποια κουλτούρα μου. Ποια κουλτούρα. Τι κουλτούρα έχει ο Αριάνος με την Ελλάδα. Πόσο δέθηκε ξαφνικά ο Παοκτσής ή ο Ολυμπιακός με Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα αντιστοίχω. Πώς, πότε, με τι. Ο Παναθηναϊκός με την Rapid Viennis. Τι σχέση έχει, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός με Rapid Viennis. Γιατί σχέση έχει. Ακούστε λίγο. Δεν θα κάθομαι εγώ στη μέση. Όχι, σε ρωτάμε, ορίστε. Δεν μα δώσει απάντηση. Αφού δεν με αφήσατε. Δεν θα πει. Άγιε, πάμε τώρα. Πρώτα χείτε, πάμε. Στην κουλτούρα μιας ομάδας, ναι, καλά, ναι. Μάρια Ασλαμή, ναι. Είναι και τα χρώματα της ομάδας. Δεν το πήγε το δηλαδή. Απίστευτο. Δηλαδή. Δηλαδή. Θα σταματήσει εκεί το μυαλό.
Δηλαδή. Δηλαδή, αν είμαι Αριανό και γουστάρω από μικρού Γιουβέντου, η κουλτούρα είναι. Δεν γουστάρω Γιουβέντου! Δεν γουστάρω! Γιατί ρε φίλε. Δεν γουστάρω άχρωμε ομάδε! Με άσπρο και μαύρο! Τώρα θα απαντήσει κανονικά ή δεν κάνει καβαλέ. Εντάξει, οκ. Γιατί δεν είναι μάγκα ρε φίλε ο τέτοιο. Σωτήρι, το επιχείρημα είναι νομίζω καθηλωτικό. Φοράει, είμαι Λίβερπουλ. Και όταν φοράει. Γιατί δεν πάει ο άσπρο μαύρο, τρελαίνομαι. Γιατί δεν πάει με την Όριτ. Ποιο είπε δεν είμαστε με τα καβαλέ. Άκου τώρα τι σου λέω. Γιατί ξέρεις, πόσο έλειξε το φιλικό, Νόριτς Άρης. 4-0. 0-4. 0-4. Να! Εσύ να! 0-4. 0-2, Βλάξ. Α, 0-2, ναι, 4-0 εδώ μέσα. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ, ο Κώστας Οικονομίδης. Να! Άσχετε. Αν δεν έχεις διαβάσει, δεν θυμάσαι τίποτα. Βαμπόγερε. Στο 4-0 ήμουν μέσα. Πίσω την αιστεία τη Νόριτς. Είναι εποχή που παίζετε φιλικά γιατί δεν μπορείτε να παίξετε Ευρώπη. Του Άρη. Ναι. Είναι εποχή που παίρνετε φιλικά και επειδή δεν μπορούσατε να παίξετε Ευρώπη. Ναι, αλλά επειδή ήμασταν μεγαλύτεροι, ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Μακεδονία. Το ένα ήταν το 81 και το άλλο μετά ήταν το 84. Και 10 χρόνια έχεις να με κερδίσεις, με ήξεραν όλοι και παίζαμε μαζί. Του Αριανού παίζουν 5 παίκτες του Άρη και λέγανε μόνο την πετάδα του μπάσκετ. Άρης Νόριτς εδώ. Αφού έλεγες 5, αν έλεγες 6. Άρης Νόριτς. Παναγιώτη, Άρης Νόριτς εδώ. Τη βραδιά εκείνη. Τι μάτσα έχει ποδοσφαιρικό ζωντανά η τηλεόραση. Δεν θυμάμαι. Τελικό πρωταθλητιών. Μίλαν. Μίλαν. Η Μίλαν νομίζω με τους Ρουμάνους. Α, με τη Στεάουα, το 4-0. Με τη Στεάουα. Η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει γίνει ποτέ στο Καμπ Νου και την κάνει η Ιταλία. Κρατήσου. 80.000 σαν τα σταφύλια ξέρω. Σωτήρη, ρωτάω 10 παίκτες της Νόριτς, τους ρωτάω. Το βράδυ ξέρετε τι μάτς έχει. Λοιπόν, οι 5 ή 6 δεν είχαν ιδέα. Νόριτς, και οι 4 είπαν μόνο τη Μίλαν. Ήξεραν τη Μίλαν. I'm Marius Slamits. Φαντάζεσαι, δεν θα σου δείξω. Do you know what the game στις δύο απέναντι γινόταν έργα. Tonight. Α, ναι, στις δύο, ναι. Ναι. Πώς ήμασταν όλοι μαζί στο Χαριλάου, ξέρεις. Πολύ λίγοι. Αν ήμασταν 500. Μόνο έτσι έρχεσαι στο Χαριλάου. Έργα γινόταν και το 88-89, το 0-0 το Άρης ΠΑΟΚ. Με Mike Small. Ο ΠΑΟΚ. Ήμουνα. Ναι. Έλα. Δεν θυμάμαι. Διαιτητής. Δεν θυμάμαι. Διαιτητής είπες. Με τον Τουρσουνίδη ποια χρονιά είναι. 94-95 που κάνει το. Μας ακυρώνει η γκολ, χαρά. Στο ματς, στο ματς. Και δεν την παίρνω στο ματς που διακόπηκε. Ναι, το 0-4. Υπήρχε εκεί. Όχι, που διακόπηκε. Α, κιόλας. Που δεν έγινε, ρε παιδί μου. Α, που δεν έγινε. Όχι, που επαναλήφθηκε μετά. Εκείνο, αν γινόταν, πιστεύεις θα κέρδιζες έτσι. Ποιο λες, για ποιο λες, ρε. Είναι το ματς. Αυτό που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 0-4. Ναι. Έχει γίνει. Ναι, δεν ξεκίνησε το ματς. Ναι. Που μπήκαν μέσα και πλακωνόντουσαν μέσα στο γήπεδο. Εξοδούχος ήμουν και σε αυτό που δεν έγινε. Μπράβο. Εκείνο το μάτς έχω την αίσθηση ότι αν γινόταν. Ναι. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ φαβορί, αυτό θυμάμαι τώρα. Ήταν. Ήταν καλύτερη ομάδα. Έπαιζε. Ωραία τα λέτε. Άρχισε και ο Φανρόι. Ο Φανρόι. Ο Ολλανδός. Καλός ο Φανρόι. Καλός, καλός. Του βγήκε. Αν συνεχίσει και του μιλάς 2-3 λεπτά ακόμα για ΠΑΟΚ, ναι. Θα ξεχάσει και διαλύματα και τέτοια. Ναι, κανονικά. Δεν ξεχνάει αυτό. Έχει alert. Ο Μαχλάς στο έψιλον. Δεν το προλαβες. Θα το δεις μετά. Ωραία, ωραία. Τι ευχάριστα περνάμε. Ωραία. Γραμμές δεν ακούω. Θα πάμε σε break. Συμφέρει τώρα να πάμε σε break. Γραμμές ανοιχτές μετά το break. Μετά 20... το break θα γίνει ανάλυση από Παναγιώτη Παπαδόπουλα των ομάδων τη Super League. Εσύ συμφωνείς, μάλλον ο συμφωνεί μαζί με αυτό, δεν παίρνει τηλέφωνο. Ναι, ότι αν δεν πάρει πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ, πρέπει να κλείσει ο σύλλογος. Εγώ σου είπε να κλείσει και. Α, το υπέγραψες, ναι. Να κλείσει και το αν έχω, το πάρει. Το έχω. Συμφωνούν αυτοί αν πάρουν το πρωτάθλημα να κλείσει. Έχει βάλει την υπογραφή του ο Χρύσανθος. Ναι. Είναι σαν εκείνο που είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχει γενέθλια κουμπάρα. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του. Ευχαριστώ. Για την απελευθέρωση της Ελλάδας, ναι. Και δεν την παίρνει πίσω. Ο Τσαλτίδης την έβαλε την υπογραφή. Ο Θεόδωρος αυτό. Κολοκοτρώνης. Ένας ο Κολοκοτρώνης. Λες αλήθεια. Ένας ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Σε παραδέχομαι. Και τώρα. Αυτό το φυλακίσαν. Ο Τσαλτίδης. Και τώρα. Και τώρα. Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι. Μετά τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Πέντε εισιτηριάκια. ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Γεια! Πέντε εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Κάμε μέσα, είμαστε αέρα. Φιλέ, με τη Φελίσια μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ποια Φελίσια. Τη Φελίσια. Α, πάνω, ναι, πολύ καλή. Ε. Κάτω, κάτω. Όχι, κάτω πάνω, είναι η Φελίσια. Πάνω είναι καλή. Άσε, γύρνα τη Φελίσια, γύρνα. Ε. Άσε, ρε, δεν μ' άρεσε. Η πάνω είναι καλή. Η άλλη μ' άρεσε εμένα που λες. Η Μαρή Πόσα. Ναι, πώς τη λες, Μαρή. Πόσα. Μαρή Πόσα. Εν τω μεταξύ βλέπω τη συνέντευξη αυτή, οι φωτογραφίες τους έχουν ανέβει πριν από 10 μέρες στο Instagram. Ναι. Είμαστε φίλες. Το θέμα είναι το, εντάξει, okay, παιδιά, μένουν 21 λεπτά. Ναι. Το νου σας, ναι. Νομίζω ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express χωρίς κουιζάκι.
Έτσι. Ήδη έχει ειδοποιηθεί ο κύριος ή η κυρία με το 073 που απάντησε σωστά για την Ατάσα Παζαΐτη. FM και ενώνομα τεπώνυμο, δίπλα πάω και γυαλιά και τα δύο, αποστολή στο 54526. Αυτοί που τη βάφουνε. Ρώτα το φίλο σου. Περιμένει κόσμος. Αν μπορεί να σου απαντήσει. Ναι, αν μπορεί να σου απαντήσει. Τι είναι αυτό που έχει μπόκα και δεν έχει καμία ομάδα παγκοσμίως. Η οπαδή της. Παναγιώτη, περιμένει γραμμή. Αδελφοποίηση με το Super 3. Όχι. Ναι, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Τι είναι καλημέρα αυτό. Καλημέρα στο τρίο Μπελκάντο. Καλώς τον παλικάρι. Το θηριοδιαμαστή. Καλημερίζουμε τον Θανάση, οπαδό του Άρεος. Καλημέρα, Άρεος, Θανάση. Άρεος. Προχώρα και τα παρακάτω. Παρακάτω, ο Λίβερπουλ είναι ο άνθρωπος. Λίβερπουλ. Να χαίρεσαι τον πενάλτ που σου δώσανε στη Λίβερπουλ. Μπράβο. Άρα κακομοίρη. Και φορτηγατζή. Εύχομαι τέτοιο να πάρει Λαμία τη Δευτέρα. Θανάση. Θανάση, είπαμε. Θανάση, ναι. Πριν 7 ή 8 χρόνια είχα πει στον Μάριο θα κάνετε τουλάχιστον 10 χρόνια πάρετε πρωτάθλημα και είχα σκουγελούς εδώ πέρα, ξέρεις. Νομίζω είναι 8ο χρόνο φέτος, ε. Σωτήρη, εγώ του είχα πει το 79, θα κάνετε τώρα πάρετε πρωτάθλημα. Ναι, καλά, τραγούδα. Λοιπόν, κοίταξε να δει τώρα, φαίνεται τι θα κάνουν και φέτος. Το πρωτάθλημα το έχουν χαμένο, ένας μαλώνει με τον άλλον, μίλα με τον μάνατζερ. Τη Δευτέρα πετάει αεροπλανάκι πάνω από τον Τράφορντ, θα το δει. Στα λέω εγώ σήμερα. Ναι, έρχοντας πυρούνια, στα λέω εγώ σήμερα, ας το διαβάσει ο Τσαλτίδης, το λέω εγώ σήμερα. Τώρα, τη Δευτέρα τι πετάει αεροπλανάκι, τι θα γράφει το πανό. Τώρα, διάβασε Μάριε. Εδώ και εδώ. Μάριε, άκου τώρα μια. End out. Συνταγή γιατρού είναι αυτή. End out. LUHG. Έξω για τον Ed Woodward, τον εκτελεστικό διευθυντή. Love United, hate Glazers. Και έρχεται Ζιντάν. Ξύπνα! Ξύπνα, βλάχου, έρχεται Ζιντάν. Ναι, τρέμουμε τώρα, έρχεται ο Ζιζού. Στα λέω εγώ, Δευτέρα θα γίνει, Σωτήρη. Στα λέω εγώ σήμερα. Πες να έχεις να πεις. Άκου εδώ τώρα, Μάριε. Για το τι ομάδες είμαστε εδώ, τι ομάδες αν είμαστε Άρης και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε Γιουβέ. Ο κάθε άνθρωπος, φίλε, μεγαλώνοντας, εντάξει, τα ξέρεις εσύ. Κάθε παιδί έχει από εδώ, από εκεί, βλέπει δικό του μάτι κάποια φυσικά κριτήρια. Φυσικά. Έτσι, τα κριτήρια είναι δικά του ατομικά. Σωστό. Παίζει ρόλο οικογένεια, παίζει ρόλο χαρακτήρα του παιδιού από μικρό. Ξέρω Αριανούς που είναι φόλα Γιουβέντους. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Εμένα με κνευρίζει το ομαδικό αυτό που κάνουν, ρε φίλε. Ούτε ένας Αριανός δεν είναι Γιουβέντους, ούτε ένας. Καλά, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω Αριανό να είναι Γιουβέντους. Όχι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ούτε δύο. Περίμενε τώρα. Αυτό δεν είναι Άρης. Λοιπόν, σταμάτα, μη μιλάς. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μη φωνάς, κάτσε να τον ακούσουμε. Έλα, Θανάση. Η δεκαετία Μάριε του 70 που διάλεγα εγώ προσωπικά ομάδες. Ναι, στα 70's. Ναι. Από το συγγενικό μου περιβάλλον των πολιτικών πεπιθήσεων να σε ξεκινήσω που είχα. Δεν μπορούσα να ήμουνα ποτέ Juventus. Δεν μπορούσα να ήμουνα ποτέ Real Madrid. Δεν μπορούσα να ήμουνα ποτέ Μπάγερ Μονάχου. Σωστό, σε παραδέχομαι. Συμφωνεί ή διαφωνεί. Μαζί σου. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Παίρνουν οι Άραβες στη Λίβερπουλ 2,2 δις. Στην Ισπανία λοιπόν είμαι στο Σιεδάδ, Μάριε. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Πάμε παρακάτω. Στην Ιταλία είμαι το Ρήνο. Στην Ιταλία. Μπράβο, μαζί σου, μπράβο. Στην Γερμανία, Αμβούργο. Η οποία Σοσιεδάδ απέκλεισε τη Λίβερπουλ το 81-82 με Τόσακ, θυμάσαι Μάριε. Ναι, Τζον Τόσακ. Ναι. Στην Ισπανία, ναι. Και απέκλεισε τη Λίβερπουλ μετά. Ο Αλόσοφόρ, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Η ομάδα σου στην Αγγλία, Μάριε, ναι, τα τελευταία 15... Άρης δεν μου είπες πώς έγινες. Άρης πώς έγινες. Θες να σου πω, Άρη. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας μου μέχρι 10 χρονών, όταν γεννήθηκα, τον πατέρα μου να τον είδα 10 φορές. Ο πατέρας μου έλειπε από το σπίτι για επαγγελματικούς λόγους πάντοτε. Φορτηγό! Ναυτικός. Με το φορτηγό, ναι. Φορτηγό, ρε. Ιγουμενίτσα, Βελβενδοκοζάνης, οι δρόμοι στη Θάσο, δεκαετία του 60 και του 70. Ναι. Λοιπόν, ο θειός μου ο κριτικός από το Ηράκλειο και εμένα και τον αδερφό μου μας έφερε μπλουζάκια του Άρη. Ναι. Και μας έκανε Άρη. Ρε, τον τρελό, τον από το Ηράκλειο έφερε μπλουζάκια Άρη. Μιλάμε για διαστροφή τώρα, ανομαλία. Πρόσεχε τώρα. Μάριε, θες να σου πω πώς. Πρώτο παιχνίδι Άρης πυροσβεστική 12-0. Τα Άρης πυροσβεστική, άντε ρε. Θανάση, εγώ σε κάνω ρε φίλε για 35, 37, 38 χρόνια. Εσύ πρέπει να είσαι 50. Είναι. Και βάλε φίλε. Σόπα ρε. Το 62 είμαι, το 62. Παναγιώτη. Βρέθηκε πιο μεγάλος από τον Ασλαμά.
Εσύ και ο Κυρκό. Σωτήρη, Σωτήρη, η φωνή του. Το παιδί ήδη. Ήδη. Την πάταμε. Ο Ασλαμάς είναι το 56. Δηλαδή, δύο τρομακτικά ακούστηκαν σήμερα. Κριτικό έφερε μπλουζάκια σε παιδάκια εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη Γιάννη και βρέθηκε ο ακροατής πιο μεγάλο από τον Ασλαμά. Ο Ασλαμάς λέει ότι είναι 56 χρονών, ενώ είναι το 56 γεννημένος. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Ενώ ας πούμε όταν ήμασταν μικροί, ξέρω εγώ, και βλέπαμε συνέχεια αγγλικά παραδείγματο χάρη εκεί με την ΕΡΤ 1, ρε παιδί μου, εντάξει. R2. Και το ποδόσφαιρο που παίζει μια ομάδα ο τρόφος, ας πούμε, όταν είσαι μικρός, σε συνεπέρει, λιγάκι ξέρει. Λοιπόν, και τότε ήταν η Πανέξυπνο Βίλα, Αρσενάλ, Τοτέναμ, ομάδες Γουλ. Ναι. Forest, η Arsenal ήταν ανιαρή τότε. Ανιαρή, τραγική Arsenal εκείνη. Ναι, άκου Μάρι, έχει σημασία αυτό που θα σου πω μετά. Ναι. Η ομάδα σου, ας πούμε. Νίκησε ένα ζευγάρι γυαλιά. Ναι, αλλά ρε φίλε, μετά το 98, πότε ήταν 97-98, 2000, πολύ marketing ομάδα. Είναι δηλαδή σήμερα. Ήταν οι εποχές τότε τέτοιες. Και να μεγαλώσει. Και ο ΠΑΟΚ, τώρα είσαι marketing, είναι οι εποχές τέτοιες. Δεν μπορεί να είσαι ρεάλ. Ρε φίλε, κλείσε, τι σε έχει πιάσει, τι λόγο διάρρεια είναι αυτή. Να σε καλά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή περιμένει πολύ ώρα. Ο 256 που νίκησε ένα ζευγάρι γυαλιά, παίξανε μάλλον και το νίκησε. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να πάει να πάρει. Χθες και ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να κάνω κάτι, μπορεί να περάσει απευθείας από το ένα κατάστημα. Η Λία πήγαινε, τα ονόματά σου τα έχει δώσει ήδη σίγουρα η Μαριλής. Κέρδισε χθες. Ναι. Χθες δεν λες ότι κέρδισε. Δεν κέρδισε, νίκησε. Ναι. Πήγαινε σήμερα σε ένα από τα 5 Opticon Express. Δύο στο Πόρτο Καράς, τρία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Μεγάλους νικητές. Καλημέρα. Έχεις πει τίποτα για Τετάρτη? Νάτος ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ που λατρεύω. Νάτος. Καλημερίζουμε τον Ανδρέα, ναι. ΠΑΟΚΤΣΙΣ με κουλτούρα αθηναϊκή 10 χρόνια στον Ρέντι, τον Άγιο Ιωάννη. Θυμήθηκε και το όνομά σου, δεν σε είπε Πασχάλη. Τι κάνεις, τι μου παίρνεις, τι θες? Αυτό δεν πρέπει να το λες, γιατί είναι δυσφήμιση. Ποιο? 10 χρόνια στο Ρέντι. Α, στο Ρέντι, ναι. Αστέρα μου. Με τον ΠΑΟΚ βάλε. Τον ΠΑΟΚ. Κυρίως γυναίκες βέβαια. Είπες τίποτα για Τετάρτη? Εγώ? Ναι. Είπα 100 φορές ότι δίνω 5 ζευγάρια γυαλιά, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα. 5 ζευγάρια γυαλιά για να δεις τον αγώνα. ΠΑΟΚ Μπενφίκα, 100 φορές το είπα. Τι να πω άλλο. Όχι, τίποτα ουσιαστικό ποιοτικό. Όχι, σαν θέμα από Τρίτη αυτό. Δεν το καίμε σήμερα, δεν συμφέρει. Δεν με συμφέρει καθόλου. Φοβάσαι το κοτσίφι της Λισαβόνας? Έχω άσχημη φωνή για σένα πάντως. Άσχημη φωνή για σένα. Τι έχεις? Άσχημη φωνή. Αυτό είναι επιθυμία? Όχι επιθυμία, το λέω, φωνή. Για το μάτς στην Πορτογαλία δεν είχα φωνή. Δεν σε καταλαβαίνω, αλλά εμπάσχε σου δώσει. Σαν φωνή, σαν προαίσθημα. Για καταλαβήσει. Το ζητούμενο είναι ότι για μένα δεν υπάρχει. Ειδικά αν παίξει ο Σάλβιο και δεν συμβεί πάλι το απίφτον να χτυπήσει στο ζέσταμα. Α χτυπήσει. Στο ζέσταμα, εκτός αποστολής ήταν. Όχι, στο ζέσταμα ο Σάλβιο. Νομίζεις, εκτός αποστολής ήταν. Κάτι θα έλεγες ρε Ανδρέα μου, σε διέκοψε. Πάμε ρε Ανδρέα, λέγε. Ανδρέα μου. Θέλω να πω ότι... Ότι. Δεν ξέρω, έχω μια λαχτάρα έτσι. Λαχτάρα. Τετάρτη ρε παιδί μου, να ξημερώσει, ναι. Να ξημερώσει Τετάρτη σε 2 ώρες. Ξέρω, να πέσω να κοιμηθώ το μεσημέρι. Το καταλαβαίνω, λογικό είναι, λογικό είναι, λογικό είναι. Όχι, μ' αρέσουν εμένα οι προηγούμενες μέρες. Δηλαδή αν ήμουν τώρα, αν ήμουν τώρα στον καναπέ του ψυχαναλυτή, ας πούμε, και του λέγε γιατρέ, δεν είμαι καλά, γιατί περιμένω Τετάρτη. Και μου λέγε, μα εσύ αγόρι μου έχεις και αύριο μάτς, μεθαύριο, οπότε αύριο μάτς έχεις με τον τρίπ με τον Αστέρα. Ναι. Και του λέγα, δεν με ενδιαφέρει αυτό, τώρα με ενδιαφέρει μόνο η Τετάρτη. Με ενδιαφέρει. Ναι. Θα ήμουν καλά, ναι. Ρωτάω. Κάνεις λάθος όμως, να σε ενδιαφέρει το αυριανό. Βέβαια. Εντάξει, έτσι θα λέω, σαν γιατρός θα πάθεις. Ναι. Γιατί αν δεν το πάρεις, αν δεν το πάρεις από φέτος, κλείνει ο σύλλογος για μένα. Κλείνει ο σύλλογος. Και άμα το πάρω. Αν δεν το πάρεις και φέτος, κλείς το σύλλογο, ναι. Κλείς τον, κανονικά. Το εννοώ. Κανονικά. Μπορεί να πάρουμε UEFA και όχι πρωτάθλημα, φαντάζεσαι. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό, ναι. Αυτό που λες είναι μεγάλη υπερβολή. Καταλαβαίνεις με. Παλικάρι μου, καταλαβαίνεις με τι πνεύμα το λέω. Δεν τη δέχομαι. Μετά το περσινό, αν δεν το πάρεις και φέτος. Κοίτα να δεις. Δυστυχώς δεν χρειάζεται να αγοράσεις μόνο. Εσύ, Ανδρέα, να σου πω κάτι τώρα που σ' ακούω. Εδώ χρειάζεται να αγοράσεις 15 δικηγόρους. Μισό λεπτό. Ο Ασλαμάς θα συγκινηθεί με αυτό που θα πω. Περίμενε λίγο. Η φωνή σου, ρε φίλε. Τον ψάχνω μέρες. Περίμενε. Πες μου. Η φωνή σου, ρε φίλε, μου κάνει του συγχωρεμένου που έλεγε ο παδός του ΠΑΟΚ. Του Σύφη. 20 χρόνια νεότερος. Του Σύφη πιο. Ναι, ναι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι η φωνή του Σύφη 20 χρόνια νεότερος? Μοιάζει λίγο, ναι.
Δηλαδή μου στροβιλίζει τώρα το μυαλό ποιον. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, αλλά. Εμένα όχι, αλλά σε κάποια σημεία ίσως κάπως. Δεν είναι η φωνή του παρόμοια. Πάντως είναι πολύ αθηναϊκή η φωνή σου. Πολύ αθηναϊκή. Πάρα πολύ αθηναϊκή. Και βγάζει μια άλλη φωνή. Λόγω των σχέσεων με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Η ταινία ήρθε, Σωτήρη, ταινιάρα. Ποιο θα είπε αυτό. Τι να με αφορήσουνε. Τι είπε, λέει ότι είναι αθηναϊκή φωνή σου. Λόγω των σχέσεων με τον Ολυμπιακό. Γενικά, Ανδρέα, δεν πρέπει να εκνευρίζει γενικά ζωή σου. Ναι, είναι λίγο ήρεμο. Πάντα ήρεμο, νυφάλιο, ο λόγο. Μία στο τόσο, μία στο τόσο. Μια στο τόσο, αλλά θα είναι γερή, δεν είναι. Ναι. Ναι, όπως είναι, στήλ, είναι βεζουβιακή. Στήλ, θα είναι βεζουβιακή. Λοιπόν, να σου πω ότι στυλ θα είναι και κλείνω με αυτό για να, τι? Για να το καταλάβει. Είναι, σαν, είναι το στυλ του Πατσίνο στον Ονό το 2. Ναι. Τη στιγμή που του λέει η γυναίκα του ότι έχει κάνει έκτρωση το παιδί τους. Έτσι θα είναι η έκρηξή σου, ας πούμε. Μόνο, δηλαδή, μια στο τόσο είναι τέτοια. Αλλά είναι τέτοια, ναι, κατάλαβε. Είναι βεζουβιακή. Mm. Ναι. Ή Τσορμπατζόγλια. Και είναι φαν, το κατάλαβε. Λοιπόν, άντε με την νίκη Τετάρτη. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εντάξει, σήμερα έχει πολλούς με γυαλιά, ρε φίλε, σήμερα. Έχουμε ακόμη 9,5 λεπτά. Καλείτε. 2310 287 888. Από κινητό 6945 287 888. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα για την Τετάρτη. 10 η ώρα στάδιο Τούμπας. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Έτσι. FM και ενώνομα τεπώνυμο, δίπλα γυαλιά υπάρχουν και τα δύο αποστολή στο 54526. Και τώρα ο γνωστός αναλυτής, Παναγιώτης Παπαδόπουλας, θα αναλύσει το πρωτάθλημα της Super League. Θα μας πει ποιον θεωρεί ως βασικό, όχι, ποιος θεωρεί ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θεωρεί ότι θα πάρει τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League, ποιος θεωρεί ότι θα τερματίσει τρίτος, τέταρτος και πέμπτος, ποιοι θα πέσουν και ποιος θα πάρει το κύπελο. Κύριε Παπαδόπουλε. Τότε να κάνουν και την απονομή, ρε φίλε. Τι, ναι. Πείτε τα προγνωστικά σας. Τώρα ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα. Θα τα πω κι εγώ. Έλα, ρε, τώρα αυτά είναι πολύ τέτοιο. Δηλαδή αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, μπορεί να αλλάξουν. Γι' αυτό παίζει ρόλο, ας πούμε, η αξία του προγνωστικού. Ναι, παίζει ρόλο αν θα περάσει η έξω που πέρασε ουσιαστικά. Έτσι. Αν δεν θα περάσει ο ΠΑΟΚ, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός ομίλος του ΟΕΦΑ. Έχει το δικαίωμα να αλλάξει την πρόβλεψή σου μετά την οριστικοποίηση των ομίλων. Επιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει αυτό το πρωτάθλημα φέτο. Ναι. Πώ? Γιατί αν το πιστέψω εγώ, το πιστέψετε κι εσεί. Έτσι πάει. Τι ρωτά. Ναι. Δεν είπα μόνο αυτό, δεν είπα μόνο τον πρώτο. Είπα και τα υπόλοιπα. Θέλω να δω τι θα πει για τον Άρη, ας πούμε. Ακροατής. 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 Καλημέρα, στον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να πληρώνει και λίγο όμως. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Αλέκος Παοξής. Γεια σου, Αλέκος. Αλέκο, ο Αγιολί είσαι. Ο Αλέκος από το Αγιολί. Σε θυμήθηκα, ρε φίλε, μάτι Παναγία πριν μια εβδομάδα. Πέρασε από εκεί μπροστά. Και λέω τι ωραίες κούτρες κάναμε, έφυγε ο Αλέκος. Παλικάρι μου, καλά είσαι, Αλέκο μου. Καλά, περισσότερο πήρα αυτό να σας ακούσω έτσι, έστω και από το τηλέφωνο που από κοντά δεν μπορώ. Αλέκο, τι νιαουρίζει. Όχι, έχουμε σκυλάκια, έχουμε γατάκια εδώ. Ψυχή μου, τα παιδιά καλά είναι, ο γιος, η κόρη καλά. Έπαιρνες από το Αγιολίο, την περίσσευε και το τάζεις. Όλοι, ο γιος και η κόρη, όλοι μια χαρά, σε χαιρετάνε. Ναι, να είναι κατά. Πηγαίνουν στον ΠΑΟ, συνεχίζουνε. Πηγαίνουνε, όχι όπως πήγαινε ο Βασίλης, πιο χαλαρά. Γιατί? Γιατί έχει δουλειά, δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι δουλειά τέτοια που έτσι, δεν αφήνουμε ποτέ τη δουλειά για τον ΠΑΟ. Δεν βρίσκει εύκολα εισιτήριο. Τώρα θα μας βάσει κανένα κλήρωση, τώρα τι θα κάνει. Όπα. Στην κλήρωση, είναι βάλτο στην κλήρωση. Βάλτο. Θες για ΠΑΟ Μπενφίκα, πες ονοματεπώνυμο. Μπορμπότσης Αλέξης. Μπορμπότσης. Μπορμπότσης. Μπορμπότσης Αλέξης, ναι. Αυτό, κι άλλο, το Βασίλειο. Ωραία, τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Μπήκες. Έγινε, Αλέκο. Έγινε, άντε, παλικάρι μου. Να σε καλά. Καλό, καλό υπόλοιπο καλοκαιριό. Να σε καλά. Έτσι σε παραδέχομαι. Σε μπράβο. Μαριέ, Μαριέ. Χθες θυμάσαι που βγήκε ένας ακροατής, προχθές μάλλον, και έλεγε για την άδεια του Άρη και ότι δεν θα πάρει άδεια ο Άρης. Χθες βγήκε και είπε ότι άκουσε στην Έρα Σπορ. Ένας ΑΕΚτζής ήταν αυτός. Και μάλιστα μου έβαζε και χέρι ότι δεν τα ξέρω και κάτι. Όχι, δεν είπε έτσι ο άνθρωπος. Ότι δεν θα πάρει άδεια ο Άρης. Όχι, απλά το άκουσε ραδιόφωνα άλλα αυτό το πράγμα. Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ημί του πιστοποιητικού του άρθρου 77α παράγραφος 3 του 25-27-27-25 του 99 ΣΠΑΕ Super League. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό σκάτω ΘΠΑΕ. Παναθηναϊκός, Πανετολικός, Πανιόνιος, Όφη, Άρης. Μάλιστα. Πήρατε άδεια. Αυτό ήταν να κάνουμε πορεία στην Χαριλάου, τι έγινε. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Αλλά είναι αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι όταν μιλάω για προπαγανδιστές και άσχετους. Η συνταγή σου λέει. Δημοσιογράφη. Όχι, κάποιοι. Η ανακοινώση που θα βγάζει πάει Άρης θα βγει στα κινέζικα. Και στα κινέζικα. Τρέμεις.
Τρεμείς, φοβάσαι. Φοβάσαι. Ε, γιατί θα την κάνω μια χαψιά. Την αρκούδα. Μια χαψιά θα την κάνω. Δεν μου λες τα τότε και σκύλους θα στο χαριλάω πλέον. Και σκύλους θα τρώμε και γάτες θα τρώμε και σούσι θα τρώμε και ομούς θα σας φάμε. Θα το ξέχναγα. Θα το ξέχναγα. Για ποιο. Καλημερίζουμε Κυριάκο, οπαδό του Άρη. Θα πάμε σε γραμμή, σωρίς, πάμε τώρα σε γραμμή. Που είπε, πες στον Τζαλτίδη, έχει από μένα δώρο ό,τι θέλει, όταν πει έστω μισή φορά κάτι κακό για διοίκηση του Άρη. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Έχω να σου πω το εξής. Άκου να σου πω κάτι. Πάμε στη γραμμή. Πες του, όχι, περίμενε. Τον Κυριάκο θα του πεις όχι. Θα του πεις τον Κυριάκο ότι αν άκουγε τον Τζαλτίδη, θα άκουγε και για τις αδειοδοτήσεις, θα άκουγε προχθές για το Extreme, θα άκουγε πάρα πολλά πράγματα. Απλά η απαξίωση του κάθε Κυριάκου στον Τζαλτίδη που τα λέει και τους καρφώνει αυτούς εδώ πέρα, είναι να προσπαθήσουν να πούν ότι και καλά δεν τα λέει για τον Άρη. Κάτσε να πιάσω τείχο. Οι 200.000 όμως όλα μπαοτάρες που επιβραβεύουν τον Τζαλτίδη και τους συνεργάτες του, είναι η απάντηση. Και αυτό που σα διαβάζει και στηρίζει το παιδί. Αδιανός είναι ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Ναι. Πες του Κυριάκου να ακούει τότε. Ναι. Αν ακούει, ακούει. Γιατί εμάς το θέμα μας δεν είναι να πούμε κάτι κακό. Mm. Είναι να ασκήσουμε κριτική. Άλλο κριτική, άλλο ξεφωνητό. Πάμε στον ακροατή, περιμένει. Φίλε. Ναι. Καλημέρα, και για αδερφέ. Να ξεφωνήσεις πρέπει να ξέρεις να ασκείς κριτική. Αδερφέ. Και για να ασκείς κριτική πρέπει να μάθεις να μην ξεφωνίζεις. Να πάμε στον ακροατή. Θα αλλάξει και ο ύμνος. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμπάρι. Έτσι θα πάει. Καλημέρα. Θα αλλάξει. Είσαι γενναιός. Αυτό θα αλλάξει. Ναι, καλημέρα. Μιλάμε για βλαμμένο παιδί, έτσι. Μιλάμε τραγικό. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα, ναι. Φωνάζει, Παπαδόπουλε. Ιωάννης Πάοκ. Γεια σου, Ιωάννης. Ο παδός του Πάοκ. Καλημέρα, Ιωάννη, πάμε. Ο Ιωάννης της Λορένης. Θέλω να τον αφήσετε να συνεχίσει τον κύριο Σαλτίδη. Σαλτίδη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τον πιάνουμε. Προσπαθείτε να το θυμώσετε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Κριτική και Τσαλτίδης έχουν τόση σχέση όσο η Παρθενιά με την πόρνη, λέει ο Κυριάκος σε μήνυμά του. Έλα, παιδιά, έλα. Λοιπόν, θέλω για την κλήρωση να με βάλεις και Μάρια. Ναι, Ιωάννης επίθετο. Πεκρίδης. Πώς? Πεκρίδης. Σε κρίδης. Πεκρίδης. Βάλε και τον Κυριάκο, ρε, μήπως θέλει να πάει να δει το μάτσο. Μπήκες. Έγινε Ιωάννη, μπήκες παλικάρι μου. Καλά. Καλή τύχη στην κλήρωση, να είσαι καλά. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν με ακούει. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Άμα σου δω, άμα θα σου δείξω, θα σου, ακούει όλη μέρα Μάρη. Θα σου δείξω μετά. Εκτός αερά, άκουσα με λίγο. Του μεγαλύτερου, του μεγαλύτερου. Καλά, ο Χάρης είχε βγει εδώ και ότι το έκανε. Είναι φίλος. Θα σου δείξω μετά δύο μηνύματα, δύο μηνύματα από έναν διοικητικό ηγέτη του Άρη πρόσφατο. Που αυτό αποδεικνύει ότι ναι, εντάξει, καλά. Υπάρχουν τέτοια, εντάξει, προφανώς. Διοικητικό ηγέτη, ο οποίος δεν είναι πλέον. Ο οποίος δεν είναι πλέον, έχρισανθε. Φαλακρός αδύνατος. Μην τον αποκαλύψω τώρα, γιατί ναι, δεν είναι πλέον, θα πιστεύω ότι είναι. Να μην το πω ποιος είναι. Τα μπινελίκια που τρώω για αυτά που έγραψα. Ναι. Σώτο. Αλλά ναι, αυτά δεν τα ξέρει ο Κυριάκος. Mm. Θα στο δείξω σένα. Άρα τώρα θα σε το δείξω. Σε πιστεύω. Όχι, τώρα θα στο δείξω. Σε πιστεύω. Ναι, πες, συνέχισε. Αλλαγή πλεύσης. Μπήκε η Αναστασία. Και να πάει να του το πεις μετά. Ωραίο το χαλί από κάτω. Πολύ ωραίο. Ωραία. Δεν κράζεσαι, να μην στεναχωριέσαι. Τσαλτίδης και κριτική έχουν τόση σχέση όσοι η Παρθενιά με την πόρνη, ρε φίλε. Αναστασία, έχουμε αλλαγή εδώ πέρα. Γραμμή, περιμένεις, ναι, καλημέρα. Τελευταίος πελάτης για σήμερα. Το κρατάω το quiz αυτό για την πω και την άλλη φορά. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, λίγο πιο δυνατά, φίλε. Θέλω να μιλήσω με εσάς, παιδιά, με τον ηχολήπτη λίγο θέλω να μιλήσω. Με την ηχολήπτρια, γιατί. Ηχολήπτρια. Ναι, τώρα πρέπει. Πάρτε πάλι. Κλείνουμε τώρα, πρέπει να καλέσετε πάλι. Τι όχι, να μην καλέσω πάλι, τώρα θέλω να μιλήσω. Εκτός αέρα δεν γίνεται να μιλήσετε με την κοπέλα τώρα, μιλήστε. Α, εντάξει, τότε να μιλήσω σε εσάς να το ακούσει και η κοπέλα. Ωραία. Μάζεψε λίγο το μικρόφωνο το Τσαλτίδη, γιατί σας ακούω από το πρωί. Ναι. Και τώρα ξύπνησε το μωρό του γείτονα στην απέναντι οικοδομή που κάνει κάτι αρκούδες και κάτι. Απλά καμπόλια, πείτε το μωρό, ακούστε με λίγο, όταν πάρει η Focus τηλέφωνο, πείτε στο μωρό να πει λίμπερο, 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 λίμπερο. Και να το λέτε. Το μωρό ξέρει μόνο από μπιμπερό, μπιμπερό, μπιμπερό. Δεν ξέρω. Ωραία, ας πει μπιμπερό, μπιμπερό. Άμα πει μπιμπερό, 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 το πιο κοντινό στο μπιμπερό είναι το λίμπερο. Και όταν θα κάνει τα ηχητικά να το κλείνει λίγο. Μισό λεπτό, ε. Στο μισό λίγο. Από μπιμπερό, ακούς λίμπερο. Τρόμαξε το μωρό από την αρχή. Να υποθέσω είστε ο παδός του ΠΑΟ. Όχι, περίεργο.
Τι υποθέσεις τρελές με αυτές που κάνεις, ρε φίλε. Ό,τι θέλω είμαι. Το μωρό ρε με ενδιαφέρει, να μην τις βλάει. Το μωρό ρε με ενδιαφέρει. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, ρε. Από μέσα σου, από μέσα μου. Σε γράφουν τώρα, μιλάμε μεταξύ τους, τα ξέρεις. Εντάξει, δεν κουράζει. Και εγώ γραμμένος τους έτσι. Το μικρό σου, το μικρό σου, το μικρό σου. Το light, περίμενε. Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη, ωραίο παλικάρι μου. Γιάννη, να σε καλά. Φανταστικό. Να σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα, αγόρι μου. Χαιρετισμού στα παιδιά στο μωρό. Να είναι καλά και στου γονεί του. Διάβασε το. Είναι... Από μέσα σου. Άρα, Κόλκα. Αυτά είναι. Καλύτερο. Ελά, τώρα αυτό που κάνετε δεν είναι ωραίο. Επειδή δεν ασκούμε κριτική. Βλέπει. Ναι, μπορεί να το δείξει μετά την εκπομπή. Αυτό πε και στο δείχνει τώρα. Αυτό πε. Διαβάζετε μηνύματα το ένα το άλλο. Αυτό πε του αυτού. Ωραία. Στο Κυριακό. Ωραία. Έγινε παλικάρι. Εσύ φεύγουμε. Βλέπεις εδώ να είναι τέτοιο. Αυτό ήταν. Εσύ Δευτέρα παίζετε. Με Λαμία. Δευτέρα παίζουμε, γι' αυτό δεν μιλάω. Πες περισσο... μας τι θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει περισσότερο μπιγκόλ σε αυτό το μάτς. Ναι. Θα σου πω και ποιος το βάλει. Στο πω τη Δευτέρα. Α, Δευτέρα. Λοιπόν, ναι. Τι θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ. Πρωταθλητής, ρε φίλε. Πρωταθλητής. Θα πάρει και το κύπελο double. Ρεπετησιόν λογικά. Για να βάλετε τα κύπελο. Ρεπετησιόν λογικά. Ρεπετησιόν. Για να βάλετε τα μπλουζάκια τα περσινά. Γιατί αυτό και το λέω. Το παραπρόνο. Αν δεν πάρω το double, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Το double λέει θέλω. Λοιπόν, ωραία. Ο Άρης θα βγει. Θα πάει καλά. Τι θα βγει. 8ος. Όχι, φίλε. Λογικά έτσι θα πάει καλά. Ξέρεις ποιος πιστεύει ότι θα είναι απογοήτευση. Ο Ατρόμητος, φίλε. Φυσικά, αφού δεν έχει Βάρντα. Να καλημερίσω. Και δεν έδωσε και πολλούς. Δεν το έκανα τόσες μέρες. Ένα από τα πουλέ. Άρα ο Άρης θα βγει, περίμενε. Πρόβλεψη, θα κάνουμε και οι τρεις τώρα εδώ. Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Τέταρτο-πέμπτος εκεί. Τέταρτο-πέμπτος. Ο Ηρακλής. Ισητικό ντοκουμέντο. Όπα. Ισητικό ντοκουμέντο. Document. Κριτική Τσαλτίδη στην ΠΑΕ Άρης δεν υπάρχει πουθενά. Λέει ο Κυριάκος. Τώρα, ο Κυριάκος, τι θα απαντήσεις. Το πληρώνω όσο όσο. Όπα. Δεν έχεις να πληρώσεις ούτε το εισιτήριο γιατί μπαίνει κούτρα. Από πλούσια οικογένεια είναι, το λέω. Μπαίνει κούτρα στο κήπεδο. Μη σου πω και από μένα. Μπαίνει κούτρα στο κήπεδο. Δεν νομίζω. Ωραία, δείξε μας φωτογραφικό ντοκουμέντο το διαρκεία σου. Γιατί εγώ έχω. Καλά, αυτό είναι κριτήριο. Γιατί. Αυτός εδώ ασκεί κριτική αυτός χωρίς να με έχει ακούσει ποτέ. Μπορεί να αγαπάω τον Πάο πιο πολύ από τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης έχει διαρκεία. Διαρκείας. Εγώ δεν μπορώ να πάρω. Τι έχει. Ωραία, διαρκείας δεν ασκεί, αλλά πήρε διαρκείας. Ο Χρήστανδος. Παρόλο που θα μπορούσε να μπαίνει κούτρα. Η εκπομπή έχει εξελιχθεί σε ένα προσωπικό πόλεμο, ναι, του Κυριάκου. Μα μέσω εσού. Ούτε καν μήνυμα στο λίπερο δεν στέλνει, στο κινητό σου στέλνει. Τουλάχιστον να μας ξεφωνήσει, αλλά να πληρώσει να πάρει ο στάθμος κάτι. Σε αυτό σου δίνω ένα πόδι. Αλλάζει όνομα η εκπομπή, να ξέρετε. Κυριάκος εναντίον ο Τσαλτίδη. Δωροθέα, δωροθέα. Δωροθέα Μερκούρη, πώς το λένε. Λοιπόν, είπε ο τέτοιος. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Τεταρτοπέμπτος ο Άρης. Πες εσύ. Και θα είναι αποτυχία αν αποκλειστώ. Αν από το κοτσίφι της Λισαβόνας και δεν πάω τουλάχιστον ημιτελικά UEFA. Ωραία. Εσύ. Για τη Super League. Για τη Super League. Η Μάρα Δαμουρσλή. Δεν έχουμε και εικόνα των ομάδων τώρα. Ας πούμε, δεν ξέρεις πως πάνω κάτω βέβαια υπολογίζεις. Θέλω να δώσεις το δύο αγώνες. Έχεις δύο αγώνες. Έχει δίκιο. Δύο αγώνες όλες τις ομάδες. Η Μάρα Δαμουρσλή. Πες λίγο προγνωστικά γιατί έχουμε εκπομπή για να πούμε και τους νικητές. Δύο αγώνες όλες τις ομάδες θέλω να δω. Δύο αγώνες όλες τις ομάδες. Πάνω κάτω. Θα μας πεις το προγνωστικό σου τώρα. Πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Άρης. Τι. Ο Άρης. Πρωτάθλημα. Ο Άρης. Πέμπτος με έβδομος. Κυριάκο, σε αυτό να στέλνεις μηνύματα και να μην ακούς τον Τζαλτίδη. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει δεύτερος. Κακομύρι. Δεν μπορεί να κάνει μια πρόβληση. Πώς θα δικαιωμάσαι το ίδιο ακόμη. Και αυτό γιατί θα έχει τα μέσα και δεν τα έξω. Δεν είμαστε τόσο δυνατοί στον μπάσκετ να βγούμε δεύτεροι. Δεύτερος και ο Άρης θα βγει τέταρτος. Ο άντε ρε. Ο Άρης επειδή είναι η πρώτη χρονιά. Με διαφορά καμιά. Επίσης, ο Άρης θα πάρει το κύπελο. Όπα, κύπελο Ηρακλή. Κερδίζοντας στον τελικό τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης πρέπει να γίνει ο τελικός. Σωστά, ναι, στο μεγαλύτερο γήπεδο. Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μεγαλύτερο ιδιόκτητο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Παρασύρθηκα, δεν το έκανα εδώ και δύο εβδομάδες. Επειδή εσύ η Τούμπα θα είναι υποκατασκευή, επειδή κάθε χρόνο φτιάχνετε την Τούμπα. Καλωσορίζω στον Ηρακλή το πουλέν μου, τον Νίκο τον Καλτσά. Νίκο, καλώς ήρθες Θεσσαλονίκη και Ηρακλή. Δεν μου λες. Πέντε νικητές. Τάνια. Πριν την κλήρωση. Είχε μεγάλη ανατροπή το κουπόνι αυτή τη βδομάδα, μέσα εβδομάδα. Κάτω το ήξερες. Ε? Δεν ήξερες. Όχι. Εγώ ευτυχώς παίζω
σε δύο συγκεκριμένες εταιρείες, ναι, που είναι φίλοι μου, ναι, και έπαιξα το άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Του Μακεδονικού, του Ηρακλή. Φυσικά. Σόπα, ρε φίλε. Για χαζομίχη. Δίνω πρώτα γυαλιά. Πες τα γυαλιά, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Ναι, τελειώνουμε. Λοιπόν, Opticon Express. Ναι. Το γυαλί χωρίς κουίζ το κερδίζει η Ελευθερία Κουφοπούλου. Κουφοπούλου. Τελειώνει σε 048. Ελευθερία Κουφοπούλου. Κουφοπούλου. Πάμε τώρα στα εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Κερδίζει ένα η Μάρα Δαμουρ. Συγγνώμη. Δυνατή. Τάνια. Κιωσέ. Ένα εισιτήριο. Αποστόλης Βασάκος. Δεύτερο εισιτήριο. Παπαγιαννίδου Ανθή. Τρίτο εισιτήριο. Από το Χρυσάνθη βγαίνει το Ανθή Παπαγιαννίδου. Παραπούρας Βασίλης. Παραπούρας. Και Σοκράτης Μάλτας. Όχι Μάλα μας. Μάλα μας κερδίζει, κερδίζει το 107. Σοκράτης Μάλτας. Παραπούρας Βασίλης. Παπαγιαννίδου Ανθή. Αποστόλης Βασάκος, Τάνια και ΟΣΕ. Για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Οι πέντε τελευταίοι που δίνουμε εμείς για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Το δίνεις εσύ έξω. Θα το δώσω εγώ στη Μαριλής. Μαζί μας ήταν ο Mr. Gold, 62-85-86, Injection Service, Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Θα μας πει μετά πώς πάει στην Απόλλωνος ο Παπαδόπουλας. Παντεύκολα, από τη μένη της τρίβης αριστερά. Και Διαμαντής Catering, για να κάνετε τη δεξίωση του γάμου σας, τη βάφτιση, τα πάντα όλα. Ένα πάρτι στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αγίου Αθανασίου, τηλέφωνο 530-525. Επιτέλους βγάλανε εκεί πέρα τα φανάρια. Κάνανε κυκλάκι και τελείωσε η ιστορία, τελείωσε το ποντιλιάρισμα. Πού? Εκεί, στο κήπο του Γαλλού. Είχε φανάρια μέχρι πριν ένα χρόνο. Θυμάστε τι γινόταν. Όχι. Ναι. Ανεβαίνει πιο πάνω και πα στο χορηγό. Στο χορηγό, injection service. Παλεύκολο. Και απέναντι είναι ο άλλο ο χορηγό, ο Φθήκα. Παντού χορηγεί. Παντού χορηγεί. Παντού χορηγεί. Ρίζωσε για τα καλά. 200 κιλά ρίζω, ρίξανε και τώρα ρίζωσε. Φόρε φίλε. Όπω. Σε χλαμάρα δεν έχει. Λοιπόν, εγώ θα έρθω την Τρίτη εδώ μαζί σας. Από εβδομάδα θα έχουμε καλοκαίρι. 24 ώρες πριν αντιμετωπίσουμε το διπλό του Άρη. Το κοτσίφι της Λισαβόνας. Μετά το διπλό. Το θέμα για την αδικία που γίνεται με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, επειδή πήγε για μπάνιο ο άνθρωπος στον Αστέρα Βουλιαγμένη. Στα βρασνά. Ενώ είπε ότι δεν έχει να φάει. Στα βρασνά. Έχει πέντε γνωριμίες και μπορεί να πάει για μπάνιο ο άνθρωπος. Έλεος. Είναι αλητή αυτό που γίνεται. Λοιπόν. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για το Πασόκ, δεν έχω υπερασπιστεί για κανένα. Τώρα με αναγκάζει να το κάνω. Όπως, λοιπόν, σαν τον Κυριάκο και την κριτική κι αυτός. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ο Παραντέλη, η εκπομπή τελείωσε. Κυριάκο, 5 η ώρα, βάλε να ακούσει κριτική. 5 με 7 όλα μπαω τα Άρισον Air. Γεια σας. Δουλειά δεν έχει ο άνθρωπος.